είναι και πιλότος για μα. Θέλαμε και πιλότο ή καημένη. τέλο πάντων. Πραγματικά, παιδιά δεν υπάρχει. <laughs> για μένα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή και θα τρέξει στο χώρο. Λοιπόν, αγαπημένη ταινία και ίσω μια ταινία που σε έκανε και να δακρύσει, να έχει πέντε συναισθήματα. Από που δεν με έχει προετοιμάσει. Αγαπημένη τραγουδίστρια. Ελένη Φουρέιρα. <laughs> <laughs> με ειδοποιούν ήδη ότι η εικόνη προ το στούντιο. Την παντήσαμε. Φεύγω. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Κοπιάστε στο πρώτο podcast για τον ελληνικό υγροστήβο, για την ελληνική δατοσφαίριση και φυσικά το παρθενικό εγχείρημα του aquafed24.com σε κάτι τέτοιο. Εντάξει, δεν μπορείτε να διανοηθείτε πόσο άγχο έχω αυτή τη στιγμή και για το αποτέλεσμα που θα φέρουμε μπροστά σα και φυσικά για το να είμαι αντάξιο των προσδοκιών, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο εγχείρημα το οποίο θέλαμε πάρα πολύ να το κάνουμε και μα έβγαλε και λίγο από τη λύθη των τελευταίων μηνών. Ε, μας έδωσε καύσιμο σε μια εποχή που η συνήθεια προσπαθούσε να μας κάνει κομμάτι της, επομένως είναι δημιουργικό το άγχος, χρειαζόταν ε, να πιεστούμε λιγάκι και να ξεπεράσουμε λιγάκι τα ωριά μας. Αυξάνονται οι απαιτήσει των καιρών, αλλά ο κορεσμός και η τεμπελιά, ας το πω έτσι εισαγωγικά, δεν ήταν ποτέ γνώρισμα της ομάδας του aquafed24.com. Δεν την ενστερνιζόμασταν και δεν θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Οι ελληνικές ομάδες έχουν ανοίξει τα σύνορα, οι εθνικές ομάδες ανεξαρτήτως φίλου και ηλικία πρωταγωνιστούν. Επομένω, έχουμε χρέο προ όλου σα και, και προ εαυτού μα να του παρακολουθούμε, να είμαστε κοντά του και να προβάλλουμε ε, όλες αυτές αυτέ προσπάθειες προσπάθειε. Συνεχίζει το aquafit24.com να επενδύει σε κάποια πράγματα και να πρωτοπορεί σε αυτό το μοναχικό, αν θέλετε, μονοπάτι το οποίο έχουμε διαλέξει τα τελευταία χρόνια. Επομένως, podcast, κύριε και κύριοι, podcast για, του τους ακούοντες, vidcast για αυτούς που, θα, που λατρεύουν τον ήχο και την εικόνα παράλληλα και μια προσπάθεια η οποία είχε τη βοήθεια και τη στήριξη του Χρήστου του Κοδέλα ενός πολύ εργατικού ανθρώπου και της Extreme Camera Production της ομάδας του aquafin24.com φυσικά η οποία εργάστηκε για να βρεθούμε σήμερα εδώ που είμαστε σε αυτό το ταπεινό αλλά φοβερό στούντιο που έχουμε δημιουργήσει μια εκπομπή ουσιαστικά με καλεσμένους του χώρου μικρού και μεγάλου ήρωε με του οποίου μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη για το νερό, για τον μικρό στίβο, λίγο παραπάνω για την υδατοσφαίριση, αν μου επιτρέπετε. Αθλήτριε και αθλητέ, προπονητέ και προπονήτριε, οι οποίοι θα παρελάσουν από το ταπεινό, όπω είπα, αυτό το το οποίο φτιάξαμε με πολύ αγάπη και πάρα πολύ κόπο, είναι αλήθεια. Για να συνεχίσουμε όπω να μεγαλώνουμε και να εξελισσόμαστε, ζητάμε και τη δική σα συνεισφορά για ακόμη μια φορά. Και δεν έχουμε κανένα παράπονο όσον αφορά αυτό. Subscribe και like στο κανάλι μας στο YouTube, Παπάκι και Aquafin24. Στο Spotify θα μας βρείτε σύντομα για να υπάρχει μέλλον, ουσιαστικά, σε αυτό το εγχείρημα. Ε, αγκαλιάστε αυτή την προσπάθεια, όπως έχετε αγκαλιάσει και το aquafin24.com και εμάς προσωπικά, αν μπορώ να πω κάτι τέτοιο, γιατί θέλουμε τη στρίξη σας για να συνεχιστεί το, το Aquapod. Το Aquapod, λοιπόν, είναι το όνομα, το οποίο διαλέξαμε πάρα πολύ σκέψη. Μετά από πολλέ άλλε επιλογέ, οι οποίε δεν μα άρεσαν, υπάρχουν ακόμα κάποιε έγνοιε και στόχοι που έχουμε ω ομάδα να δημιουργήσουμε νέου ήρωε. Αυτό λείπει, νομίζω, από τον Νικρό Στίβο και από το άθλημα που ασχολούμαστε λίγο παραπάνω, όλα αυτά τα χρόνια, την Ιδατοσφαίριση. Λείπουν ήρωε, να θυμίσουμε στα παιδιά πρότυπα του παρελθόντο, πρότυπα τα οποία υπάρχουν τώρα, να του δώσουμε ένα βήμα παραπάνω, γιατί μόνο έτσι θα φέρουμε στην πισίνα τον επόμενο Φουντούλη, τον επόμενο Χρήστου, την επόμενη Ελευθεριάδου, πλευρή του και την επόμενη Τουντουνάκη. Για να είμαστε τίμοι και ειλικρινεί με αυτά που λέμε, επειδή αυτή η προσπάθεια έχει μεγάλο κόστο, στόχο έχουμε την αυτάρκεια του Aquapod, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο. Επομένω, θέλουμε συνεργάτε, εταιρείε, χορηγού να βρεθούν στο πλευρό μα και να μα στηρίξουν. Είμαι διατεθειμένος να κάνω ένα τύπου Influencing σε όλα αυτά τα πράγματα, τέλο πάντων. Οπότε σήμερα βρεθήκαμε εδώ για να ξεκινήσουμε. Και υπάρχει και ένα τρίτο στόχο που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ότι από το πρώτο στο τελευταίο επεισόδιο έχουμε υπολογίσει περίπου 25-30 επεισόδια για φέτο. Ο στόχο ο δικό μου είναι να έχω χάσει καμιά εικοσαριά κιλά, κάτι το οποίο με μαθηματικέ πράξει τώρα τελευταία το βλέπω ως απίθανο. Αλλά όπω και να έχει. Λοιπόν, φτάνει με την απαιτούμενη. Πάρλα τη πρώτη φορά. Εννοείται έχουμε κάποια πράγματα γραμμένα, γιατί πρώτη φορά το κάνουμε και υπάρχει πάρα πολύ άγχο. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε και να κάνουμε αυτό το οποίο βλέπουμε σε άλλα αθλήματα να συμβαίνει. Άλλου δημοσιογράφου να ρωτάνε μεγάλου αθλητέ για πράγματα και εμεί δεν το είχαμε. Επομένω, αυτή είναι η ευκαιρία μα και η δική μου ευκαιρία να τα ρωτήσω, αλλά και η δική μα ευκαιρία συνολικά σαν ανθρώπου του χώρου να πούμε κάποια πράγματα παραπάνω. Λοιπόν, ποδαρικό. Ποδαρικό, Ελπίζω θετικό με Μάριο Καπότσι. Μάριο, καλώ ήρθε. Καλησπέρα. Ελπίζω να έχει φέρει κανένα ρόδι να σπάσουμε μετά. Φυσικά. Λοιπόν, Μάριο Καπότσι, νομίζω το ασημένιο Ολυμπιονίκη του Τόκιο είναι πολύ πάνω όταν αναφέρεται κάποιο στο όνομά σου, αλλά είναι έτσι και για σένα. Ναι, βέβαια, κορυφαία στιγμή. Κορυφαία στιγμή. Κορυφαία στιγμή, κορυφαία συναισθήματα, τα οποία δεν τα έχω ξεπεράσει ακόμη. Πολύ ωραία. Να πούμε και κάποια άλλα πράγματα. Φυσικά, αρχηγό του Ναυτικού Μιλού Βουλιαγμένη στα τελευταία χρόνια. Αν δεν κάνουμε λάθο, εδώ η συντακτική ομάδα που κρύβεται εκεί πίσω από του κουρτίνε τρία από τα χρήματα τέσσερα κύπελα Ελλάδα. Σωστά. Δεν τα αφήσω. <laughs> Πολύ ωραία. Δύο από τα χρήματα Ρουμανία και ένα κύπελο. Πολλέ επιτυχίε με την εθνική ομάδα. Φυσικά, απλά πάντα λογικό, θεωρώ, στην κορονίδα. Σίγουρα. Ναι. Πριν ξεκινήσουμε, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μα, Αρχικά να σε ευχαριστήσω που σήμερα εδώ και στηρίζει και αυτή την προσπάθεια που κάνουμε στο agrofit24.com. Μέσω... Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Καλή αρχή. Αυτό που θέλω να πω που είπε πριν είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η εικόνα στο χώρο μα. Δεν λείπει να φύγουμε λίγο από τη συντηρητική προσέγγιση που υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια. Να αγγίξουμε αυτό που κάνουν και άλλα αθλήματα. Οπότε, μπράβο σα, συγχαρητήρια. Εμεί ευχαριστούμε. Και πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Στο τέλο τη συνέντευξη θα σα δώσουμε και ένα δίλεπτο να μα αποθεώσει, οπότε μην τα λε όλα από τώρα. Πάμε να κάνουμε κάποιε γρήγορε ερωτήσει, που με πάρα πολλή σκέψη έχουμε τη εδώ πέρα. Δηλαδή, πραγματικά εντυπωσιάζομαι καμιά φορά με τι ικανότητέ oh. μα. <laughs> λοιπόν, κάποιε γρήγορε ερωτήσει, γιατί έχω δει και πολλά podcast τώρα τελευταία, Τζο Ρόγκαν και τέτοια. Οπότε κάνουν κάποια ice breaking. Τα λένε ice breaks, ξέρω εγώ τι να σου πω. Εμεί θέλαμε, ουσιαστικά αυτό το επεισόδιο είναι και πιλότο για μα. Θέλαμε και πιλότο η Καϊμένη. Τέλο πάντων, πάμε να ξεκινήσουμε. Ετοιμό. Βεβαίω. Αγαπημένο προορισμό. Μαϊάμι. Καλά, με πέθανε τώρα. Περίμενα να πει κάτι άλλο. Καλά, βρείτε κανένα τέτοιο. Είπε Μαϊάμι. Α, στην Ελλάδα. Όχι, όχι. Στην Ελλάδα, χανιά. Χανιά. Ισχύει. Λοιπόν, αγαπημένη ταινία και ίσω μια ταινία που σου έκανε και να δακρύσει να έχει πέντε μα από πού δεν με έχεις προετοιμάσει. Γι' αυτό, εννοείται, δεν, νοηθεί, ε, δεν ε, σε έχω προετοιμάσει. Η, η ζωή είναι ωραία. Η ζωή Εδώ είναι ωραία. Ωραία το Μπενίνι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία ταινία. Ισχύει. Αγαπημένο φαγητό. Αγαπημένο φαγητό. Ω, έχω χίλια. Ένα. Ε, θα πω... Το ψάρι. Όλα. Ναι. Οκ. Okay. Αγαπημένο κολυμβητήριο. <laughs> Βλιαγμένη. Βλιαγμένη. Yeah. Είναι ωραία εκεί, εντάξει. Ισχύει. Και τελευταία έτσι γρήγορη ερώτηση όσον αφορά τα εξωαγωνιστικά. Αγαπημένη τραγουδίστρια. Ε, αλήμωνα, τώρα, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Κόνη μεταξά. Εντάξει, κόνη το έχουμε. <laughs> λοιπόν, προχωράμε και πάμε να, να μπούμε στην κουβέντα με κάποιε ερωτήσει, τι οποίε από παιδεία α πούμε, εγώ ονειρευόμουν να κάνω ή να συζητάω. Όχι απαραίτητα για να βγει δημόσια, αλλά έτσι ξέρει να, να ρωτάμε κάποια πράγματα τα οποία ίσω δεν έχουν ερωτηθεί και έχουν ενδιαφέρον για τον κόσμο να τα ακούσει. Γιατί θεωρώ ότι θα μα πολλά μικρά παιδιά, νεαροί αθλητέ και αθλήτρε θα δουν αυτό το επεισόδιο. Επομένω, θέλω να σε ρωτήσω αρχικά, ποιο ήταν ο πιο δύσκολο αντίπαλο που έχει αντιμετωπίσει. Δηλαδή, αυτό που έλεγε, ρε παιδί μου, ότι είναι πιο γρήγορο, είναι πιο δυνατό, είναι πιο έξυπνο. Οτιδήποτε είναι αυτό. Ε, το έχει σκεφτεί ποτέ. Ο Σούγνο ήταν ένας κορυφαίος ε, που Πραγματικά ζοριζόμουν mm. όταν τον μάρκαρα και είμαι τυχερός που πρόλαβα γιατί είχε αυτήν την ατυχία Ισχύει. ο άνθρωπος. Ε, ο Ντιφούλβιο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να το μαρκάρει. Να το αναλύσουμε λίγο. Βεβαίω. Γιατί? Εντάξει, μπορεί ε, εμείς να έχουμε λίγα πολύ, κα, πολύ καλό εξάμετρο, πολύ καλό μπάσιμο, ε, γρήγορος, ε, γρήγορη σκέψη. Οπότε πρέπει να είσαι alert. Και ναι. να παίζει με έναν συγκεκριμένο τρόπο σε ένα τέτοιο, σε ένα τέτοιο αθλητή. Πώ προφυλακίζει τον εαυτό σου, Κάτσε στον παγκό. πολυ καλη Πολύ καλή λύση αυτή. Okay. Αν αστείευομαι. Πρέπει να, να έχει κάποια βίντεο, να ξέρει πώ παίζει. Έρχεται και με τα χρόνια αυτό. Ναι. Ε, εντάξει, και είναι κάποιε τεχνικέ σπουδέ. Θα τι πω εδώ. <laughs> ε, εντάξει. εντάξει. Το, σέβομαι. Το σέβομαι. Πάμε παρακάτω ποιον θα ήθελε να, να είχε κάποια στιγμή συμπέκτη και δεν είναι να τον έχει συμπέκτη. σω Έλληνα, θα μπορούσαμε να πάμε στο ελληνικό στοιχείο. Έλληνα, νομίζω έχω. Έχει παίξει με όλου. Έχω παίξει έχω υπάρξει <laughs> με όλου. <laughs> ε... Κάποιον ξένο, α πούμε, τότε. Α, Έλληνα, δεν έχω παίξει με τον Κάκαρη. Οκ. Okay. Και θα ήταν, ωραία ωραίο να παίξω μαζί του. Δεν έχει τύχη. Κώστας Κάκαρης, προρέκο. Προρέκο. Ε, από ξένο θα ήθελα σίγουρα να παίξω με τον Ιβόβιτ. Με τον Ιβόβιτ, γιατί. Γιατί είναι εκτενό. Ναι. Σε όλα. Δηλαδή είναι. Θυμάμαι συγκεκριμένα. Ε, είχε πει ένα προπονητή. Τον είχα ρωτήσει πώ κάνει προπονητή ο Ιβόβιτ και είπε like animal. Οκ. Okay. Σκέψτε το λίγο αυτό. Ναι, ναι. Στην καθημερινότητα, όχι στον αγώνα μόνο. Ναι, ξέρει τι υπάρχει. Το γυμναστήριο στην πισίνα, θα πάντα. Σε αυτό τώρα εντάξει, εσύ εδώ για να μιλήσει και να πει αυτά που πιστεύει, αλλά επειδή έχω γνώμη για κάποια πράγματα, νομίζω ότι εκεί πάσχουμε λίγο εδώ πέρα. Δηλαδή, είναι λίγοι οι αθλητέ οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι για να φτάσουν στο αποτέλεσμα πρέπει να το έχουν κάνει στην προπόνηση. Δεν μπορεί να διαμαρτύρεσαι για ένα αποτέλεσμα που δεν ήρθε, αν δεν προσπαθήσει από την προπόνηση κάθε Έτσι, μέρα. Σίγουρα. Έτσι, θέλει ένα αποτέλεσμα, Πρέπει τι προηγούμενε μέρε, του προηγούμενου μήνε να έχει κοπιάσει, να έχει κλάψει, α πούμε. Ναι. Για να χαρίσει τη στιγμή που πρέπει. Είναι ναι. πολύ απλά τα πράγματα. Okay. Κάποιοι το έχουν αντιληφθεί και προχωράνε, κάποιοι δεν το έχουν αντιληφθεί ή δεν θέλουν να το αντιληφθούν mm. γιατί δεν θέλουν να κουράζονται. Οπότε δεν έρχεται και το αποτέλεσμα. Είμαι ενστάσιμη. Ισχύει. Είμαι ενστάσιμη. Πολύ σωστά. Λοιπόν, ποιο στοιχείο θα έκλεβε από ένα συμπέκτη σου πρώην ή νυν και γιατί ένα στοιχείο του παιχνιδιού του. Στοιχείο του παιχνιδιού θα έκλεβα σίγουρα ένα στοιχείο του χαρακτήρα του Σκουμπάκι. Να okay. το πω έτσι πρώτα. Ναι. Και του Στέλιου, του Αργυρόβουλου. Okay. Ε, που νομίζουν ότι δεν μπορεί να χάσει με τίποτα. Είναι τρομερό. Αγνέα κινδύνου ή πολύ εμπιστοσύνη δεν στον εαυτό σου. Τους... Δεν είναι αγνέα κινδύνου. Έτσι νόμιζα στην αρχή. Είναι, είναι τεράστια εμπιστοσύνη. Okay. Και πολύ όμορφο. Το, το θαυμάζω αυτό. Ναι. Ε, η δικιά μου γενιά δεν το έχει σε αυτό το βαθμό που το έχει, που το έχει η γενιά του. Mm. Ε, και είναι και ένα στοιχείο που... που. είναι σημαντικό για την νίκη σε δύσκολα παιχνίδια. Ότι βγαίνει εκεί έξω και είσαι ο καλύτερο. Ναι. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει. Δεν βλέπει κανέναν. Ναι. Με σεβασμό, αλλά δεν βλέπει κανέναν. Οκ. Okay. Πολύ όμορφο. Να. Νομίζω βοηθάει για την εθνική ομάδα. Σίγουρα. Και του ίδιου και του συλλόγου φυσικά. Ωκ, okay, άρα σκουμπάκι αργυρόπουλο, κάπω έτσι. Ναι, με ναι. και αυτό το στοιχείο. Ωραία. Ποιο θα ήθελε να έχει, να είχε μάλλον ή να έχει στο μέλλον προπονητή και δεν τον είχε ποτέ. Κάποιον που τον θαύμαζε. Εγώ μπορώ να μαντέψω τι θα απαντήσει, αλλά. Να κάνω μια μαντεψιά. Για πε. Αλεσάνδρο Μπόβο. Ναι, ναι. Έπεσα είχα... μέσα. Ναι. Δεν το είχαμε συνηθίσει αυτό. Ισχύει. Και είχα την τύχη, αλλά έχω υπογράψει με τη Θεάβα τη δεύτερη χρονιά και δεν μπόρεσα να πάω. Ναι. Πολύ, πολύ ωραίο τύπο. Και ωραίο προπονητή. Ναι. ναι. Από ό,τι έχουμε μιλήσει και λίγο με το. Από ό,τι μου έχει πει και ο Άγγελο. Ο Άγγελος, ναι. Βλαχόπουλο. Yeah. Για στις... να δεν. τα λέμε και μεταξύ μα yeah. εμείς εμεί. Okay. Οκ. Αν δεν ήσουν πολίστα, τι θα ήσουν. Αν δεν ήμουν πολίστα, ε. ε. Νομίζω πάλι με τον αθλητισμό θα. Ναι. Καταπιανόμουν κάπω. Κάποιο άλλο άθλημα. Άλλο άθλημα, ε. Είμαι σε όλα κουλό. <laughs> Ε, δεν ξέρω, νομίζω ότι θα πηγαίνα σε κάτι ατομικό, τελείω διαφορετικό. Ατομικό. Ναι. Πολύ διαφορετικό είναι αυτό. Ναι, ναι. Άλλη ψυχοσύνθεση, άλλη ψυχολογία, άλλη προετοιμασία. Ε, στο τέννη. Σε άλλο ομαδικό, ίσω στο μπάσκετ. Αν και δεν έχω το ύψο. Αλλά ναι. Στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε τίποτα. Ποδόσφαιρο με τίποτα ε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα λεπτό παύση αυτό το σημείο για ένα μικρό διάλειμμα, πιούμε λίγο νεράκι και επανερχόμαστε. Επανήλθαμε λοιπόν και να σημειώσουμε μετά από αυτό το διάλειμμα που κάναμε ότι ο Μάριο Καπούτσι έχει παίξει με τον Κώστα Κακάρη, αλλά δεν το θυμόταν. Κώστα <laughs> το... έχουμε πάρει και εκεί πέρα και πρωτάθλημα Ελλάδο. <laughs> ναι. Εντάξει, τρομερό. Που έχω μεγαλώσει πάρα πολύ. Έχει μεγαλώσει, δεν θυμάσαι, είναι πολύ λογικό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω σε όσον αφορά τι ερωτήσει μα για να παίζουμε και λιγάκι, να σπάει ο πάγο. Έχουμε την κατηγορία ξεκινά, κρατά στον πάγκο για αργότερα και εκτός αποστολής. Τα ονόματα είναι ο μύθη του, της ελληνικής δατοσφαίρησης και είναι οι εξή. Γιώργος Αφροδάκης, Γιάννης Φουντούλης, Άγγελος Βλαχόπουλος. Ποιον ξεκινάς, ποιον κρατάς τον πάγκο για αργότερα και ποιον αφήνει <laughs> εκτός αποστολής. Πολύ δύσκολο. Ε, καλά, εννοείται. Αφήνω εκτός αποστολή τον Γιώργο Αφροδάκη. <laughs> <laughs> Θέλουμε ανάλυση αυτό, θα μα το πει. Ε, οι άλλοι παίζουν. Θα του πετύχω πουθενά, να τσακωθούμε. Υχύ. Οκ. Okay. Ε, Ποιον ξεκινάς? ξεκινά. Ξεκινάω το βλαχό okay. και αφήνω στον πάγκο του Γιάννη. Πω, πω. Γιατί ο Άγγελο θα είναι παρεξηγησιάρη, καταλάβες. Α. Εντάξει, εντάξει. Άγγελε, ξεκινά. Ετοιμάσου. Ο, ο, ο Γιάννης Γιάννη θα το καταλάβει. <laughs> Πάρα πολύ ωραία. Οπότε εκτό αποστολή ο Γιώργο Αφρουδάκη. Ντροπή. Λοιπόν, πάμε. Μεγαλύτερη επτάδα που πιστεύει ε... Ότι έχει παίξει μαζί, ίσω φτιάξε με την καλύτερη επτάδα που πιστεύει ότι υπάρχει, ότι έχει παίξει όπω το θε. Και θα φτιάξω εγώ τη δικιά μου και θα ματσάρουμε μετά. Εντάξει, με. δεν, ε, δεν μπορώ να μην πω την επτάδα που ξεκινάγαμε στο Τόκιο. Okay. Να του πούμε να του ε, μάθει και ο κόσμο. Πώ ξεκινάγατε, δεξιά, εσύ, Εγώ με τον, άγγελ, με το... να, με τον Άγγελο. Αριστερά ο Ντίνο γεννιδιά με το φουντούλι. Ε, ε, πίσω ο Σκουμπάκη. Ε, και φουνταριστό τώρα ή ο Χριστόδηλο έπαιζε. Ή ο Μουρίκη. Και στο τέρμα ο Μάνο του Δερντεβά. Και στο τέρμα ο Μάνο. Εντάξει, νομίζω τώρα πήγα και εγώ να φτιάξω επτάτα, αλλά δεν νομίζω να κερδίσω. Οπότε δεν τη φτιάχνω καν. Πάμε παρακάτω. Πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Να πούμε. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία μπροστά μα να μιλήσουμε για κάποια πράγματα. Αλλά ρε παιδί μου, δεν μπορώ να μην σταθώ εκεί, να μην ξεκινήσω από εκεί. Είμαστε στο Τόκιο, είσαστε μάλλον. Είμαστε θα πεις. Ναι. Είμαστε όλοι εκεί. Είμαστε όλοι εκεί μαζί σα. Κερδίζετε την Ουγγαρία στον ημιτελικό για δεύτερη φορά. Τα λέω σωστά. σωστά. Για δεύτερη φορά με στο τουρνουά. Και αυτό που πραγματικά θέλω να μάθω και να ρωτήσω και φαντάζομαι αρκετό κόσμο είναι: Κερδίζουμε. Τι γίνεται μετά. Γιατί το λέω παράλληλα, επειδή εκείνη η περίοδο για την Ελλάδα ήταν πάρα πολύ δύσκολη με τις πυρκαγιές και τα μαθαίνατε όλα και τα βλέπατε όλα παρά τη διαφορά ώρας και τα λοιπά. Αλλά πώς είναι αυτό, πώς είναι αυτό, πώς κερδίζεις την Ουγγαρία στα μητελικά, παίρνεις ολυμπιακό μετάλλιο και είσαι μετά με αυτά τα περίεργα ανάμεικτα συναισθήματα χαράς προφανώς για κάτι το οποίο πραγματικά ελπίζω να επαναληφθεί αλλά είναι ένα ιστορικό επίτευγμα, κάτι που γράφτηκε στην ιστορία για πάντα και παράλληλα η, η χώρα υποφέρει για ακόμη μία φορά. Είχαμε νιώσει παρόμοια συναισθήματα το 2018. Mm -hmm. ε, πάλι είχε γίνει κάτι αντίστοιχο. Δεν είχαμε κάνει διάκριση τότε. Και πραγματικά μας είχε πάρει πάρα πολύ από κάτω. Εκείνη τη στιγμή όταν έκυσαμε την Ουγγαρία δεν ξέραμε... Πώ να αντιδράσουμε, Δεν ξέραμε αν είναι όμορφο να δείξουμε τη χαρά μα. Ναι. Και κάνει και μια δήλωση ο Γιάννη τότε: Ότι συγγνώμη για τη χαρά μα. Και ήταν ακριβώ αυτό. Ε, σίγουρα, είναι κόπη και όνειρα μια ζωή που το καταφέραμε εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορώ, δεν, μπορώ να το, δεν μπορώ να το ξεχάσω καθόλου. Ήταν ναι. μια στιγμή, μαγική στιγμή, απ' την άλλη ήταν λύπη. Συγκεκριμένα το σπίτι του, του Αλέξανδρου Παπαναστασίου είχε καεί. Ναι, ναι, να φανταστεί. Ε, οπότε δεν ξέραμε ας πώς, να, πώς να αφαιρθούμε ακριβώς μετά τον αγώνα. Νιώθαμε δηλαδή τύψεις για τη χαρά μας. Ναι, όπως, πολύ περίεργο. Ως, 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 ένα, ως ένα βαθμό. Γιατί στην αρχή, όταν άρχισε το τουρνουά, δεν ξέραμε ακριβώς το πόσο μεγάλο είναι αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Ναι, σίγουρα. Okay. Γιατί κάθε καλοκαίρι, δυστυχώς, γίνεται αυτό το πράγμα. Κάθε καλοκαίρι ισχύει και τίποτα δεν αλλάζει. Ε, Παρ' όλα αυτά, αν μπορούσαμε, αν μπορούμε τώρα πλέον να σταθούμε στο κομμάτι λίγο της επιτυχίας και στο πώς νιώθατε εκείνες, εκείνες τις ώρες, όσον αφορά αυτό που έχετε πετύχει. Δηλαδή, Νομίζω, νιώθω εγώ απ' έξω, που είμαι εξωτερικό παρατηρητή, ότι ένα όνειρο ότι γίνεται πραγματικότητα. Νομίζατε ότι ζείτε ένα όνειρο εκείνη ναι, την ναι, περίοδο. Ναι, ναι, ναι. Ότι ίσω δεν είναι αλήθεια και κάποια στιγμή θα πάω να ξυπνήσουμε. Ναι, κάπω έτσι. εντάξει, ότι δεν είναι αλήθεια. Ότι σαν, ξέρεις, σαν να νιώθει όλο αυτό που περιμένει μια ζωή να το έχει στα χέρια σου. Δεν ξέρω πώ να σου το περιγράψω. Ναι. Ε, ήταν, 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 φανταστικό. Δηλαδή, ω ως, ως εκείνο το παιχνίδι, πηγαίναμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Και κάναμε τον απολογισμό στο τέλο. Είναι λίγο κοινότυπο αυτό που λέω. Ναι, εντάξει. στον αθλητισμό, τον πρωταθλητισμό πάντα έτσι γίνεται. Και ειδικά σε τέτοια τουρνουά. Ε, όταν τελείωσε και το παιχνίδι τη Ουγγαρία, συνειδητοποιήσαμε ότι κάναμε κάτι σπουδαίο. Το δεύτερο παιχνίδι. Γιατί πιο πριν μπορεί να κάνει κάποια καλά αποτελέσματα, αλλά κρατιέσαι γιατί δεν έχει κάτι χειροπιαστό. Εκείνη ναι. τη στιγμή ήτανε, είχαμε κάτι χειροπιαστό. Είχαμε φτάσει στο τελικό. Ναι. Και το μετάλλιο στο χέρι. Και το μετάλλιο στο χέρι, Ναι. Απίστευτο. Απίστευτο αυτή Αυτό μπορεί να μα κάνει και λίγο κακό, βέβαια, σε σχέση με το χρυσό. Ναι, ήθελα να πάμε εκεί. Ήθελα να πάμε εκεί. Ε... Γιατί η προσέγγιση δεν ήταν όπω όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ναι. Ε, σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια ήμασταν πιο ε, στοχο προσιλωμένοι. Ναι. Όχι ότι πήγαμε χαλαρά στο τελικό. Okay. Αλλά σίγουρα, ε, ξέρεις, ασυναίσθητα νιώθεις ότι έχεις καταφέρει. Ναι. Και ε, αυτό ίσως, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά ίσως στο δικό μου το μυαλό και στις δικές μου τις μνήμες ε, παίξε ρόλο μία μέρα πριν τον τελικό, το βράδυ πριν τον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων, αντίπαλο στη Σερβία, έχετε καταφέρει κάτι αδιανόητο, κάτι που θα μνημονεύετε για πάντα. Επομένω, θέλω να μου πει τουλάχιστον εσύ πώ. Τι τι, 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 περιτριγυρνούσε το κεφάλι σου, τι υπήρχε μέσα στο κεφάλι σου μέσα στο μυαλό σου, τι σκεφτόσουνα. Όλα τα πιθανά σενάρια, Σκεφτόσουν ότι στο τέλο θα έχει ανέβει στο βάθρο και αυτό ήταν αρκετό. Τι πραγματικά σκεφτόσουν. Εγώ συγκεκριμένα σκεφτόμουν το παιχνίδι. Του αντιπάλου όπω έκανα σε όλα τα παιχνίδια. Ποιο ήμουν ναι. να αντιμετωπίσω από την πλευρά μου. Ε, το θυμάμαι δηλαδή χαρακτηριστικά. Οπότε δεν είχα αφήσει το μυαλό μου να το λέω ναι. με του πανηγυρισμού που θα έρθουν μετά οτιδήποτε και αν γίνει κλπ. Γιατί ξέρει πολύ καλά μπορεί να αφήσει να παίξει ποτέ τελικό Ολυμπιάδα. Το πιο πιθανό είναι δηλαδή. Ναι. Τι άλλο, τι άλλε λεπτομέρειε θα μπορούσαμε να πούμε για εκείνε τι μέρε. Για το ξενοδοχείο, να, τι να, λέγατε να μεταξύ πω, σας. Να πούμε. Όταν όταν τελείωσε το παιχνίδι, γυρίσαμε στο ξενοδοχείο, πήγαμε, φάγαμε στο χωριό. Ε, πρέπει να, με τον Κώστα τον Καλανίδη να περπάτησα όλο το χωριό 10 φορέ από την. Υπέρανταση. <laughs> από την υπέρανταση, ναι. <laughs> <laughs> Και... Δηλαδή, Όλοι ήμασταν κομμάτια, αλλά δεν μπορούσα να μην ξέρεις, να πάω για περπάτημα. Ε, ο Κώστας ακολουθούσε, οπότε είχαμε γυρίσει το χωριό. Είχατε γυρίσει όλο το χωριό, ναι, του το ναι, ναι. Και, και, τι λέγατε μετά, σας λέγατε ρέφιλε, τι κάναμε. Ναι. Τι κάναμε, το λέγατε αυτό. Ε, συνέχεια, συνέχεια, το αναφέραμε. Δηλαδή, κάναμε μια κουβέντα, μετά πάλι εκεί. Κάναμε μια με, κουβέντα, μετά πάλι εκεί. Δεν έφευγε με τίποτα. Ε, τίποτα, είδα, τίποτα ναι. Πολύ, πολύ όμορφα πράγματα. Και πάμε στο τελικό. Εντάξει, το παιχνίδι, οκ, okay, το χάσαμε στο τέλο. Προφανώ θα μπορούσαμε να το κερδίσουμε γιατί έχουμε μαδάρα. Αλλά ανεβαίνει στο βάθρο, ανεβαίνετε στο βάθρο. Εσεί, αυτή, αυτή η χούφτα ανθρώπων η οποία έφτασε τη χώρα, την Ελλάδα, το άθλημα το δικό μα, στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Απίστευτη επιτυχία. Ανεβαίνετε στο βάθρο, έχετε τη γαλανόλευκη. Συναισθήματα. Κλείσε, αλλά πρέπει να ρωτήσω. Κοίτα, απίστευτη επιτυχία γιατί πρώτη φορά σε αντρικό ομαδικό στου Ολυμπιακού Αγώνε παίρνουμε Είχε. μετάλλιο. Mm -hmm. Και η, η πρώτη φορά ήταν στο γυναικείο. Το 2004. Το 2004, Με πάλι από πόλο. Οπότε. Ναι. Έχουμε την τιμητική μα ολυμπιακού Αγώνες. Εννοείται ότι την έχουμε. Εντάξει, τώρα όταν ανεβαίνει εκεί στο βάθρο και ακού το και βλέπει τη σημαία σου και ακού όλο, όλο, εκεί πέρα το, το, το συνέστημα, το νιώθει, ακού του γύρω κλπ. Είναι, είναι κάτι μαγικό, είναι κάτι μοναδικό. Θυμάμαι τι στιγμέ ε, χαρακτηριστικά όλε. Ε, υπήρχε μια λύπη που δεν ήμασταν στο πρώτο, αλλά όταν τελείωσε το παιχνίδι, όταν τελείωσε το παιχνίδι, ήμασταν λίγο στεναχωρημένοι εγώ, Δουνιάς, Και έρχεται ο Φουντούλη και μα λέει: μην δω κανένα να είναι σκητροπός. Ναι. Και λέω: Ρε φίλε, έχει δίκιο. Εντάξει. Τι λέμε. Ο Ντίνο συγκεκριμένα έχει βάλει, ξέρει, και τα, είχε τα κρίση. Ναι. Που χάσαμε το τελικό. Ε, και θυμάμαι χαρακτηριστικά ο Γιάννη να λέει αυτό. Και ήταν σαν να μου πάτε στο κουμπί εκείνη τη στιγμή. Ναι. Και οι πανηγυρισμοί ήταν λε και πέρα με το χρυσό. Από εκεί πέρα. Πολλέ μικρέ στιγμέ φαντάζομαι μέσα σε αυτέ τι μέρε. Όχι όπω είπε, και θέλω να επιμείνω. Ξεχνιέται, ξεχνιέται κάτι. Εγώ νομίζω ότι, δηλαδή, όπω το λε, θυμάσαι την παραμικρή λεπτομέρεια από εκείνε τι μέρε. Θυμάμαι, θυμάμαι σχεδόν τα πάντα. Ναι. Δεν μπορώ να ξεχάσω κάτι. Για μένα, νομίζω για τα περισσότερα παιδιά, αλλά μιλήσω για τον εαυτό μου, ήταν το μεγαλύτερο αθλητικό μου όνειρο να βρεθώ εκεί. Ναι. Νιώθει πληρή. Φουλ. Μετά από, αυτό το, μετά από αυτή την επιτυχία. Ναι, ναι. Δηλαδή, δίνει μία πληρότητα, μία εκπλήρωση μάλλον ονείρων από σου, παιδί. Σου, σου είπα μόνο να βρεθώ εκεί. Τώρα ναι. που φτάσαμε και πήραμε και το μετάλλιο, ήταν. Καταλαβαίνω πώς το λες. Ναι, επί χίλια. Επί χίλια. Πολύ, πολύ ωραία. Ε, πώς έχουν έρθει αυτές οι επιτυχίες για την εθνική ομάδα, τελευταία. από το 2014, α πούμε. Α βάλουμε ένα χρονικό όριο του 2014 και μετά. Και τι με λιγενέστε με το χέρι στην καρδιά για σένα. Λοιπόν, πώ έχουν έρθει. Έπαιξε ρόλο η κρίση. Τεράστιο. Ναι. Παιδιά τα οποία δεν θα παίζανε. Ε, όπως Όπω ήταν παιδιά τα οποία δεν παίζανε στη δικιά μου τη γενιά και λίγο πιο πριν, 89, 88, 87, γιατί ερχόντουσαν ξένοι, οι ομάδε ήταν καλέ, και είχαμε μια νοοτροπία ότι πρέπει να φτάσει στι 25 χρόνια για να παίξει. Ναι. Α μην τα ξεχνάμε αυτά. Όταν ήρθε λοιπόν η κρίση ε, και οι ομάδε δεν είχαν χρήματα, αναγκαστικά παίξαν παιδιά από τι ακαδημίε. Ναι. Οπότε μπήκαν πολύ πιο γρήγορα στα βαθιά. Και αυτό όταν ήρθε η σειρά του, δηλαδή από 15-16 χρονών. Ο Κάκαρη που είπα πριν, ο Ζανί, ο Αλαφραγκή ο Παπαναστασίου, ο Στέλιο, ο Σκουμπάκη, όλα αυτά τα παιδιά παίξανε 16 χρόνια Α1. Ναι, νωρί. Έτσι. Για σκέψου τι τεράστια διαφορά και τι τεράστια ωφέλη είχαν από το να παίζανε στα 22-23. 100%. Γιατί υπήρχαν ξένοι, ή γιατί κάποιοι πιο μεγάλοι δεν είχαν σταματήσει, ναι. ή γιατί υπήρχε τέλο πάντων αυτή η γιατι καποιοι πιο μεγαλοι δεν ειχαν σταματησει η γιατι υπηρχε τελο παντων αυτη η νοοτροπια για χρόνια στην Ελλάδα. Ε, μόνο ο Γιάννη ο Γιανωρί το έκανε αυτό πιο παλιά. Mm -hmm. Έβαζε του νέου να παίζουν και ήταν και χαρακτηριστικό του. Πέρα yeah. από την πολλή προπόνηση yeah. ε, που διακρίνει το Γιάννη, ε, ένα χαρακτηριστικό του ήταν ότι ήταν από του πρώτου που έβαζε του μικρού να παίζουν Α1. Το θυμάμαι δηλαδή στη γενιά μου πάρα πολύ έντονα. Είχαν πάει στη βουλιαχμένη τότε ο Δήμο Δερμιτζάκη, ο Άγγελο Βλαχόπουλο, και ε, μόλι είχαν. Πάει ο Άγγελο και έρθει από τη Θεσσαλονίκη, ο Δήμο από τα Χανιά και παίζαν κατευθείαν στην Α1. Ναι. Πάρα πολύ σπάνιο. Ήτανε... Α, σπάνιο και σημαντικό. Σημαντικό πολύ. Όπω αποδεικνύεται. Οπότε, σίγουρα, ένα ρόλο ήταν η κρίση. Mm -hmm. Ότι τα παιδιά παίξανε γρήγορα στην Α1, πήραν εμπειρίε, πήραν πατήματα, ε, πίστευαν σε αυτού του πολύ πιο γρήγορα και ασχολήθηκαν και οι προπονητέ οι ίδιοι πιο πολύ. Ναι. Πολύ σημαντικό. Άλλε πτυχέ αυτή τη πορεία τη εθνική ομάδα, η οποία να πω ότι προφανώ συνεχίζεται και έρχονται και πολύ ωραία πράγματα, είμαι σίγουρο. Ναι. Γιατί τώρα διακόπτω προφανώ, αλλά έχω πει πολλέ φορέ και δημόσια και ιδιωτικά ότι, και έχω γράψει κιόλα ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί εμεί απ' έξω που ζούμε αυτή την εποχή και εμεί σε μια καλή ηλικία να καταλαβαίνουμε τα πράγματα και τα λοιπά. με οριμότητα. Ζούμε αυτή την εποχή τη εθνική ομάδα ανδρών, κυρίω. Ε, και είμαστε πάρα, πάρα πολύ τυχεροί. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονε για αυτό που έχετε καταφέρει και εσύ και τα υπόλοιπα παιδιά και τα προηγούμενα και αυτά που είναι τώρα. Πάρα πολύ τυχεροί. Ε, για, για όλη αυτή την πορεία την οποία έχετε κάνει. Δηλαδή, μπορεί κάποια στιγμή να μην είμαστε τόσο τυχεροί. Ναι. Πρέπει να το εκτιμάμε. Και, αυτό και, θέλω και να πω. Κύκλου κάνει. Ναι. Το κλεισκάνει. Τι άλλο έπαιξε ρόλο. Σίγουρα ότι... τα προηγούμενα παιδιά είχαν φτάσει το επίπεδο σε ένα σημείο πάρα πολύ ψηλό mm -hmm. και εκεί πατήσαμε εμείς. Ναι. Ε, δεν ξεκινήσαμε από την ίδια φετηρία που ξεκίνησαν εκείνοι. Πολύ σημαντικό. Πολύ σωστό. Ναι. Πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό, γιατί... Κάποτε βλέπαμε κάποιε ομάδε και δεν τι νικάγαμε ούτε από το φεγγάρι. άμα πάμε κάποια χρόνια πίσω, mm -hmm. φτάσαν λοιπόν κάποιε φουρνιές και τι κοίταξαν στα μάτια. Οπότε, όταν γαλουχήσει έτσι, είναι αυτό που σου είπα πριν για το σκουμπάκι και τον. Ε, στον Αργυρόπουλο. Όταν γαλουχήσει και του βλέπει όλου στα μάτια και έχει προχωρήσει τα πρώτα σου βήματα έτσι και έχει ναι. αυτέ τι εικόνε, ναι. δεν έχει κάποιο φόβο όταν θα έρθει η ώρα. Γιατί και οι προηγούμενοι σου του έβλεπαν στα μάτια. Οπότε περνάει όλο αυτό από, από γενιά σε γενιά. Οπότε σε... ήταν πολύ σημαντικό εκεί που το άφησαν ε, και οι προηγούμενοι. Κοίτα, έτσι, έτσι είναι και η ιστορία άμα το, άμα το αναλύσουμε. Δηλαδή κάποτε κερδίζαμε δύσκολα τη Σουηδία π.χ. Φτάσανε, περάσαν οι γενιές. Οι μεγάλοι τώρα στην Ανδρών φτιάξανε κάποια πράγματα για εσά. Τα μικρά τα παιδιά, τα μικρότερα παιδιά τότε μπήκαν σε εθνικέ ομάδε νέων ανδρών και εφήβων, οι οποίε παίρνανε μετάλλια και παγκόσμια πρωταθλήματα. Και έχουμε δηλαδή τέτοια παραδείγματα μπροστά μα πάρα πολλά. Και μπήκανε μετά στην ανδρών, ενσωματώθηκαν στην εθνική ομάδα ανδρών. Νομίζω είναι ένα. Είναι ένα στοιχείο ναι, τη ναι, επιτυχία. ρόλο, ναι. Και σίγουρα το ταλέντο, σίγουρα η δουλειά, σίγουρα κάποια πράγματα που έχουν γίνει πιο σωστά, όπως ε, φέτος που βλέπω ότι είναι η ομάδα στο ΑΚΑ και έχει ένα χώρο και δεν είναι... Αυτό ήταν... ...Ρωμά, ναι, που ναι. ήμασταν τόσα χρόνια. Και, στη, ε, ε, ξέρεις, χάρη να μας δώσουν το Παπαστράτιο ή χάρη να μας δώσουν κάποια άλλη πισίνα για να βγει η προετοιμασία ή το, ε, το ελληνικό... Τέλος πάντων, ξέρεις, όλα αυτά... Καμιά φορά είναι αδιανόητο ότι τα συζητάμε ακόμα. Και χαίρομαι που επιτέλου η Εθνική Ομάδα έχει ναι. μια βάση να ξέρει τουλάχιστον πού πηγαίνει η Ευρωπόνηση, πού έχει τα πράγματα τη. Να ξέρουν τα παιδιά πού πηγαίνουν κάθε πρωί και απόγευμα. Δηλαδή, τόσα χρόνια ήταν πραγματικά νομίζω για εσά κάτι πάρα πολύ τόσα δύσκολο. Τόσα χρόνια έχουμε αλλάξει. Ναι. μάμα προετοιμασία που δεν ξέραμε πού θα ξεκινήσουμε, πού θα... θα καταλήξουμε. Απίστευτο. Παίζουν ρόλο αυτά. Παίζουν ρόλο σίγουρα και παρόλα αυτά. Ε, έρχονται, έρχονται τα μετάλλια, έρχονται οι επιτυχίε, παρότι οι συνθήκε ενδεχομένω να μην είναι καλέ ή τουλάχιστον να μην είναι καλέ συγκριτικά με το πώ δουλεύουν άλλε χώρε. Γιατί και εσύ έχει πάει σε πάρα πολλά μέρη στο εξωτερικό, και εγώ σε όσα έχω πάει δηλαδή, βλέπω τελείω διαφορετικέ συνθήκε. Ναι. Άρα πώ το κάνουμε, Πώ το κάνουμε εμεί οι Έλληνε, Δηλαδή είναι κάτι το οποίο οργα... οργάνωσε. θέλει και προτεραιότητα. Ναι. Οργάνωσε θέλει και προτεραιότητα. Κάτι ακόμη που μου ήρθε στο μυαλό, καθώς μιλάμε, είναι ότι... Ε, σπάσαμε και αυτό που δεν υπήρχε παλιά, το να παίξουν κάποιοι παίκτες στο εξωτερικό και να απομυθοποιήσουν πράγματα. Ισχύει. Που έπαιξε Ισχύει. και αυτό μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι μέχρι το 2015... Εκεί δηλαδή, κάπου. 2015-2016, ναι, στο εξωτερικό είχε παίξει μόνο ο Χρυσός Αφρουδάκης στην Ποσίλυπο και το, ξέρεις, το λέγαμε. Είναι παράσιμο, αλλά το λέγαμε σαν παράσιμο. Και τώρα, αν σκεφτεί, παίζουν ναι. και έχουν παίξει τόση. Δηλαδή, άνοιξε η πόρτα ναι. και βγήκαν οι Έλληνε αθλητέ και στο εξωτερικό. Και αυτό έκανε καλό και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είμαι σίγουρο. Και νομίζω σπάσατε και ένα. Τώρα εντάξει, δεν θέλω να ακούσει την περιέργεια. Σπάσατε και ένα λόμπι βαλκανικό που επιλέγαν mm. πάντα παίκτε από Βαλκάνια. Δεν θέλουν από χώρα, δεν έχει σημασία. Και τώρα αυτό. επιλέγουν Έλληνε. Το έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ μαζί. Γιατί το βλέπουν όλοι. Το βλέπουν οι προπονητέ. Το βλέπουν οι διαιτητέ. Γιατί και οι διαιτητέ είναι ένα τεράστιο ε, ε, παράγοντα. Mm -hmm. Έτσι. Ε, όταν βλέπει Έλληνε αθλητέ, οι οποίοι είναι καλοί αθλητέ, δεν προκαλούν έχουν μια σωστή προσέγγιση. Ναι. Του βλέπει μέσα, μέσα από τι ομάδε. Γιατί η εθνική ομάδα, στην εθνική ομάδα είναι κάποια τουρνουά κάποιων εβδομάδων. Με στη χρονιά οι ομάδες παίζουν. Ναι. Οπότε χτίζεις μια σχέση ε, και με τους διαιτές που είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί αν τα δύσκολα παιχνίδια κρίνονται στον κόλ. λεπτομέρειες. Ναι. Δεν εννοώ ότι κάποιο διαιτής θα σε ευνοήσει, αλλά κάποιο ε, ο οποίο σε ξέρει, σε σέβεται και σε μετράει διαφορετικά. Δεν θα σε αδικήσει. Ναι. Τουλάχιστον. Ναι είναι πολύ σημαντικό. Και όντω πολλά παιδιά έχουν παίξει στο εξωτερικό, όπω ε, και εσύ θα, θα έρθουμε σε αυτό λίγο αργότερα. Ε, θέλω να σε ρωτήσω, αν δεν έπαιρνε το μετάλλιο στην Ιαπωνία, θα σταματούσε από την εθνική ομάδα. Όχι. Όχι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχε έρθει το μετάλλιο, είχαμε παίξει. Τώρα, αν θυμάμαι πολύ καλά, με την Κροατία στο Παπαστράτιο. Και ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι. Ναι, γιατί το θυμάμαι γιατί το είχα και μετάδοση σε άπτεστα αγγλικά. Τέλο πάντων. <laughs> και... Μετά ανακοίνωσε ότι σταματά και yeah. λίγο μένουμε στη λιάλα του, όλοι. Yeah. Πώ yeah. έγινε όλη yeah. αυτή η yeah. στιγμή, yeah. ε, um, Ήταν μια σειρά πραγμάτων. Κάποιε σκέψει που με ταλαιπωρούσαν από πριν του Ολυμπιακού Αγώνε. Okay. Οπότε όταν τελείωσε ε, και κάναμε αυτό που καταφέραμε στο Τόκιο, ήμουνα σίγουρο μέσα μου. Δεν το είχα συζητήσει με κανέναν. Ε, μόνο με τον αδερφό μου, αν δεν κάνω λάθο. Ε, ούτε καν με τους γονείς μου <laughs> και απλά ήθελα να παίξω άλλο ένα παιχνίδι με, τη, με την Κροατία που ήταν στο, στο Παπαστράτιο Ί... και Ίσως και έδρας ε, ναι, ήθελα, να, ήθελα να παίξω άλλο ένα παιχνίδι για να δω πώς θα, πώς θα είναι τα συναισθήματά μου και μετά η, η κλήση μου ήταν στο... στο, Γιάννη το Φουντούλη το Γιάννη πήρα πρώτα το συζητήσαμε, <laughs> ο Γιάννης μου είπε τρελός, Mm -hmm. ναι. ε, αλλά εγώ ήθελα να, ήθελα να σταματήσω. Είχα πάρει την αποφασή μου. Γιατί? Είχα κάνει Αν μπορώ γιατί... να ρωτήσω. Εντάξει, ήτανε, είναι μια σειρά πραγμάτων που δεν μπορώ να τα πω στο, στο μικρόφωνο. Σίγουρα ένας λόγος που μπορώ να το πω είναι ότι ήθελα να, να φύγω με ψηλά το κεφάλι και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μην, το, να μην τραβάς κάτι από τα μαλλιά. Δεν, δεν σταμάτησα μικρό, σταμάτησα 31 σχεδόν. Ναι. Okay, θα μπορούσα να παίξω μέσα στα 32-33. Ε, και ένας άλλος λόγος είναι ότι ήθελα να δώσω και χώρο ε, σε νέα παιδιά που πιστεύω πάρα πολύ. Mm -hmm. ε, που από ό,τι δείξανε είναι καθόλου έτοιμοι και mm. πάρα πολύ καλοί okay, πάρα πολύ ωραία. Και γυρνάτε πίσω, και μετά από λίγο καιρό αποφασίζει yeah. να δωρήσει το μετάλλιο, το ασημένιο μετάλλιο των Ολυμπιακών Αγώνων, που μπορεί, ε, 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 ελπίζω πραγματικά, οι επόμενε γενιέ να πάρουν πολλά ακόμα, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί, ρε παιδί μου, να μην το πάρουν οι επόμενοι. Είναι πολύ πιθανό, yeah. ελπίζω να το πάρουν προφανώ. Και το δωρεί στο Ολυμπιακό Μουσείο τη Αθήνα. Και το βγάζει από το σπίτι, που το έχει κάπου, και το βάζει στο Ολυμπιακό Μουσείο τη Αθήνα. Αυτό πώ ήρθε. Ε, καθόμουνα, Γιατί? καθόμουνα στο σπίτι και ξέρετε, ερχόντουσαν οι φίλοι, οι Και πήγαινε η συζήτηση εκεί και θέλανε να δουν το μετάλλιο. Ε. έδειχνα το μετάλλιο, έδειχνα το μετάλλιο. Και κάποια στιγμή λέω, Πολύ μίζερο είναι αυτό. Ναι. Μίζερο, όχι που το δείχνω στους ανθρώπου, αλλά ναι. είναι, τάξη, είναι κάτι πιο μεγάλο. Οκ. Okay. Και έτσι το σκέφτηκα. Πήγα στο μουσείο να δω τι εγκαταστάσει. Ήταν φανταστικέ. Δηλαδή, αξίζει να. Αν δεν έχετε πάει, να πάτε. Ε, και μίλησα εκεί με την υπεύθυνη του μουσείου και της λέω: Θέλω να. Θέλω να δώσω το μετάλλιο να έρχονται να το, να το βλέπει ο κόσμο. Σκέφτηκα ενδεχομένω ότι γίνονται εκπαιδευτικέ εδρομές με τα σχολεία. Οπότε αλήθεια. Όταν, όταν βλέπει κάτι τέτοιο, γιατί ξέρει, εικόνε, ωραία τα βιβλία. Ωραία τα, ξέρεις, αυτά που έχουν γράψει στους τοίχου. Ναι, ναι. Αλλά όταν βλέπεις ένα μετάλλιο, είναι διαφορετικά τα συναισθήματα. Οπότε, αν και έστω ένα παιδάκι ταυτιστεί... Αυτό. ...και πει ότι θέλω να πάω, να ξεκινήσω τον αθλητισμό, οποιοδήποτε άθλημα, ναι, ναι, ναι. για να βρεθώ εκεί και ενδεχομένω να, να πάρω κι εγώ κάτι, ε, αυτό είναι η μεγαλύτερη ευτυχία. Πάρα ε, δηλαδή, πολύ, έτσι, πάρα έτσι, πολύ έτσι, έτσι το σκέφτηκα. Έτσι το σκέφτηκα. Πάρα πολύ όμορφο. Ε, να πάμε λίγα χρόνια πίσω τώρα, σιγά σιγά. Mm. Παίρνει το βάφτισμα του πυρό, αν δεν κάνω λάθο, 14 με 15 ετών στην Α1. 12. 80. 12. Mm. 12. Mm. Πάλι λάθο κάναμε, δεν πειράζει. 12 χρονών. 12 ο Λέκο Βάσο με έβαλε. Άλέκο Βάσο, φοβερό. Στον Πανιόνιο. Να στείλουμε και τα χαιρετήματά μα. Και πώ με έβαλε. Είχε Εγώ ήμουνα στου εφήβου και οι νέοι είχαν πρωτάθλημα. Με Πανιόνιο ήταν τότε. Ναι, ναι. Δεν ναι. ήταν με Φάιλερ πρώτη συμμετοχή. Όχι, όχι. Πανιόνιο απέναντι στο Φάλιρο, Απέναντι στο Φάιλερ. Στη Νέα Σμύρνη. Και επειδή πιο μεγάλοι είχαν πρωτάθλημα, οπότε δεν μπορούσαν να συμπληρώσουν με βαλέ εκεί και με βαλέ και έπαιξε και δύο-τρία λεπτά στο τέλο. Θυμάσαι ποιο ήταν ο πρώτο που μάρκαρε. Δεν θυμάμαι, θυμάμαι όμω την ομάδα. Ναι. Πάμε να τα πούμε αυτά, είναι ωραία. Η Γιώργο Αφροδάκη. Α, κάτι απλό. Ναι. Σάντα. Οκ. <χαι> okay. Ρέπα. Ε, Γιάννη Τωμάκο. ομαδάρα έτσι. Φοβερή ομάδα. Φοβερή ομάδα. Ε, ποιοι άλλοι ήταν, ε? Μίραλ Κάποια ιστορία έτσι από τον Τεμπούτο, στην Α1, άλλη κάποιο, ίσω. Ε, και μετά να πάμε και στο πρώτο γκολ αν το θυμάσαι, στην Α1. Ε, σω το... κάποιο παιδί ακούσει και παρακινηθεί να, να προσπαθήσει περισσότερο. Ε, εντάξει, αυτό ήταν εξή. Όταν ε, μπήκα στην Α1, <laughs> ήταν λε και πήρα παράσημο, ρε παιδί μου. <laughs> ναι. Πώ ένιωθη. Ήταν, ε, ήταν ε, τρομερό συνέστημα τότε. Και καμιά φορά τώρα που βλέπω του μικρού τυφλιαγμένοι, σκέφτομαι πόσο μεγάλο τώρα μπορεί να είναι για αυτού. Όπω είχα νιώσει και εγώ τότε. Ξέρει, ναι. Παίρνω λίγο στα παπούτσια για τι μνήμε που έχω και είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Δεν θυμάσαι πώ ήταν η διαδικασία, ξέρω εγώ. Μάριε μπε. Εντάξει, ήταν, γελ... Ήτανε... ήταν γελίο. Ήμουνα 12 χρονών, ρε, φίλε. Ναι. Και δε... δεν ήμουν και κανένα ταιρέκι. Τι Ναι, ναι. <laughs> και μπαίνει μέσα, παίζει και μετά. Ναι, μπαίνω μέσα. Είμαι στο εξωτερικό, κάνω ένα παράλληλο μπάσι Αυτό το θυμάμαι. <laughs> <laughs> δεν πήρα την μπάλα εννοείται ποτέ. Τράβηξε μια σωστά ροσάντα. Γκολ. Ακαραβολίδα. Καλά, τι άλλο. <laughs> ναι. ε, ήταν, πολύ, ήταν πολύ ξεχωριστή εμπειρία. Δηλαδή, ξέρει, πολλά πράγματα δεν τα θυμάμαι, αλλά αυτό το θυμάμαι. Το γκολ που είπε δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ποιον ήταν το πρώτο γκολ στην Δεν το θυμάσαι. Όχι, όχι. Okay. Αλλά αυτό το θυμάμαι. Ε, Μεγαλώνει και σου ταιριάζει το άθλημα και έχει παίξει στην Α1 μικρό και προσπαθεί και στον πανίο είναι τότε εντάξει πολύ, ωραίες, πολύ ωραία πράγματα τότε, κοινά τα χρόνια στον Πανιόνιο. Είσαι μέλο των μικρών εθνικών ομάδων. Υπάρχει μια ιστορία, όχι και τόσο γνωστή, θα σε ξαφνιάσω τώρα, το ξέρω. Ε, δεν ξέρω καν αν και εσύ ο ίδιο τη θυμάσαι, αλλά θα θέλαμε να ρίξουμε λίγο φω σε αυτό. Αναφέρομαι στην προοπτική της Αμερικής, ναι, πώς τη Αμερική. Ναι, εγώ δεν θυμάμαι. Το θυμάσαι. Και το ενδεχομένω στα 18, αν δεν κάνω λάθο, να κάνει το άλμα για, το... για τη ΣΥΠΑ για το NCAA και το κολεγιακό πρωτάθλημα, στο το πούμε έτσι. Ε, Πώ προέκυψε αυτό, τι έγινε και γιατί τελικά δεν πήγε εκεί, Είχε κλείσει ο, ο Ντίνο να πάει. Τον είχαν πάρει. Δεν πήγα γιατί, είχα επηρεαστεί από τον το Ντίνο. Είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι και έβλεπα την προοπτική. Και σίγουρα και την ποιότητα και τι εμπειρίε που μπορεί να πάρει εκεί που. τότε που ήμασταν εμεί, ήμασταν μέσα στην κρίση και τα πράγματα δεν ήταν ωρα... καλά εδώ. Δεν, ναι. δεν ήταν όπω τώρα. Ήταν, για όσου θυμούνται, δύσκολα. Ε, και δεν πήγα γιατί έκλεισε στον Ολυμπιακό. Okay. Έκλεισε τον Ολυμπιακό και ήταν και ένα όνειρο να παίξει στον Ολυμπιακό. Ναι. Πήγαμε τον άλλο μου κολλητό και κουμπάρο τον Κυριακό τον Ποντικέα. Πήγαμε Βέβαια. μαζί. Βέβαια. Οπότε έτσι έτσι έγινε η επιλογή, συν ότι ταλαιπωρούμε από πάρα πολύ μικρός με δυσλεξία. Okay. Και στο κομμάτι του διαβάσματος, παρόλο που προσπαθούσα και έχω πάει και σε αρκετά κέντρα για να το δουλέψω αυτό το πράγμα, yeah. δεν ήταν το φόρτε μου, οπότε... Έπαιξε και αυτό ένα ρόλο στη, στη σκέψη μου για να πάρω αυτή την απόφαση. Γενικά αυτό σε επηρέαζε και στον αθλητισμό και στη ζωή, Δηλαδή, ήταν κάτι το οποίο το και είχε δεύτερε σκέψη Στον αθλητισμό ήταν εσύ. Γιατί okay. τα παιδιά που έχουν δυσλεξία και αυτοί πραγματικά το έχουν ψάξει. Γιατί περισσότεροι λένε ότι έχουν, Το έγινε η μόδα. Okay. Ε, σου δίνει ένα διαφορετικό τρόπο σκέψη. Που πιστεύω ότι εμένα στον αθλητισμό με βοήθησε πώ να διαβάζω το παιχνίδι κυρίω. Ναι. Στη, στα ακαδημαϊκά, ε, παρόλο που έχω τελειώσει και πτυχίο και μεταπτυχιακό, ναι. δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Δηλαδή, ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Πολύ τυχερό γιατί είχα δύο γονεί και ιδιαίτερα η μητέρα μου. Που στα χρόνια τα δικά μου δεν υπήρχε η κατάρτιση στα σχολεία ναι. τι θα πει δυσλεξία, τι θα πει μαθησιακή δυσκολία, τη αναγνωσία, κλπ. Σίγουρα. Ε, Παρ' αυτά ήταν. Πολύ μπροστά η μητέρα μου σε αυτό το κομμάτι και βρήκε το, το κέντρο που έπρεπε να πάω για να το δουλέψω και να το εξελίξω. Γιατί τότε στο σχολείο δεν το ήξεραν ούτε οι ίδιοι οι καθηγητέ. Δηλαδή ήρθε λίγο μετά το να δίνει προφορικά. Ναι, ναι, κατάλαβα. Έχω άλλη ερώτηση μπροστά μου να σου κάνω. Αλλά θέλω επειδή το ανέφερε να μείνουμε λίγο στο mm. κομμάτι οικογένεια. Ε, Είχε αγάπη. Όχι μόνο, εντάξει, προφανώ για το σπορ, για να μπορέσει να το κάνει, γιατί πρέπει να πούμε κιόλα ότι αν πολλέ οικογένειε δεν στήριζαν τα παιδιά για να μπουν στον αθλητισμό και να προχωρήσουν σιγά σιγά, αν το μπορούμε να το πούμε προαθλητισμό ή πιο υψηλού επίπεδου αθλητισμό τέλο πάντων, χρειάζεται και στήριξη. Και θέλω να μου πει λίγο πώ ήταν αυτό για σένα. Εγώ ήμουν πολύ τυχερό και είμαι φυσικά, αλλά ήμουν πολύ τυχερό γιατί οι γονεί μου ήταν από πάνω. Okay. Θυμάμαι συγκεκριμένα η μητέρα μου με πήγαινε πρωινέ προπονήσει για τέσσερα χρόνια πριν το σχολείο και καθόταν εκεί που ήταν στα μάξι, Δηλαδή. Απίστευτε θυσίε. Θυσία τώρα, όχι αστεία. Ναι, ναι, γιατί εντάξει. και εκείνη μετά πήγαινε στη δουλειά τη. Ναι. Οπότε. σίγουρα έπαιξε, έπαιξε τεράστιο ρόλο και στο μυαλό ενό μικρού παιδιού που το είχα κι εγώ όταν, όταν είσαι πραγματικά. όταν είσαι μικρό. Ε, πιο πολύ παίζει ε, για, για τον μπράβο των γονιών. Για τον μπράβο του μπαμπά. Το λε αυτό, ε. Φυσικά. Ε, θα ήταν ψέματα. Ναι. Για τον μπράβο που θα πάρει από τον μπαμπά, για τον μπράβο του προπονητή. Mm -hmm. Ξέρει. Σε άγχο, αν ήταν στην κερκίδα. Όχι, όχι, δεν είχα τέτοια. Δεν είχα τέτοιε σκέψει. Okay. Σίγουρα όμω ε, το, το έβλεπα, το είχα το συνέστημα όταν ήταν εκεί. Ναι. Που μέχρι και μεγάλη ηλικία ερχόντουσαν και με βλέπαν τώρα πιο σπάνια. Ναι. Αλλά ναι, πολύ, πολύ σημαντικό ρόλο η στήριξη των γονιών, τεράστιο. Και όταν είσαι μικρό και παίζει και ξέρει, Δεν σου βγαίνει το παιχνίδι, δεν σου βγαίνουν τα πράγματα, δεν σου βγαίνει η προπόνηση. Και μιλά στο αμάξι, μπαίνει στο αμάξι, μιλάς με του γονεί σου. Ε, είπα σπίτι και πριν φάση όταν φάσει, φάση. Παίζει λέτε. τεράστιο ρόλο η κατεύθυνση. Ναι, εκεί θέλω να παω Η πάμε. κατεύθυνση και το πόσο μπαίνουν οι γονεί με στα πράγματα ή κρατάνε μια θέση και σου λένε: Ότι πιο προπονητή σου. Αυτό η Αν έχει αδικηθεί, πούμε. δεν παίρνουν θέση. Ε, γιατί σου χαλάνε το μυαλό mm. και αυτό θα το βρει μπροστά σου. Ε, είναι, ο, είναι οι δεύτεροι προπονητέ. Είναι οι προπονητέ μέσα στο σπίτι. Ναι. Και σίγουρα. Άρα, θα κάνεις, αν κάνεις οικογένεια και κάνεις ένα παιδί το οποίο θα ασχοληθεί με το, με το αθλητισμό, όχι απαραίτητα με το πόλο, και έχεις, αν ασχοληθεί πούμε, με το πόλο, να το πάμε έτσι, και έχεις αντίθετη άποψη από αυτή που έχει ο προπονητή του παιδιού σε 10, 15, 20 χρόνια. Δεν, δεν θα, κάνει κάνεις. Δεν θα κάνω τίποτα. Δεν θα τίποτα. τίποτα. Γιατί θα μπερδεύει το παιδί, πιστεύεις. Ναι, μπερδεύει το παιδί και το παιδί θα πάρει το μέρος του γονιού στο τέλος της ημέρας. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα τώρα για να είμαστε και ειλικρινεί ναι, και θα με το κόσμο που μα Του, χαλάσει του χαλά το μυαλό. Χαλά στο μυαλό, το βάζει σε μια διαδικασία που δεν πρέπει. Ναι. Σίγουρα, να στο πω αλλιώ, από κάθε προπονητή παίρνει κάτι. Συμφωνώ λίγο, απόλυτα σε αυτό. Πολύ κάτι ναι. παίρνει. Εγώ ναι. από όλου του προπονητέ που είχα στην καριέρα μου, από όλου έχω πάρει πράγματα. Ακόμα και αυτού που μπορεί ενδεχομένω να πηγαίνει χαλά. Ναι. Okay. Σίγουρο ε... είναι αυτό. Να επιστρέψουμε λίγο στο... στην Αμερική και το γεγονό ότι δεν πήγε, υπέγραψε τον Ολυμπιακό. Ε, μετάλλια, κύπελα, πρωταθλήματα. Το γράψα στον Ολυμπιακό. Τότε το, το, Ολυμπιακό χάσει το πρωτάθλημα του Βουλιάμον και το mm. κύπελο. Και ουσιαστικά ήμουνα, οι μεταγραφέ που κάνω Ολυμπιακό τότε ήμουνα εγώ, κυρίω από Τικέα, που ήμασταν 21 χρονών, αν δεν κάνω λάθο. 2013 μιλάμε τώρα, κάνω λάθο. 2013. Ε, ε, ο Τομπλάι, το Μάλαραχ. Mm -hmm. Και το Γιώργο Τοντόσκα, τον οποίο, ο οποίο γύρισε από τη Χίο. Ναι. Δηλαδή ήταν στον Ολυμπιακό, είχε πάει στοιχείο και από στον Ολυμπιακό. Και πήραμε το πρωτάθλημα και το κύπελο. Κύπελο, νομίζω, μέσα στο Φαληρό, Κάνω λάθο. Αυτό ήταν τη δεύτερη χρονιά. Τη δεύτερη χρονιά. Την πρώτη χρονιά το κύπελο ήταν στην. Ε... Κάπου εκτό. Κάπου, κάπου εκτό, ναι. Το Λεμαίδα πρέπει να είναι. Το... Ναι. Κάτι τέτοιο. Στην το Λεμαϊδα, ναι. Okay. Στο ανοιχτό κολλημητήριο ήταν. Ρε παιδί μου, το μετάνιωσε που δεν πήγε στην Αμερική. Και δεν μιλάμε μόνο για το κομμάτι του σπορ, μιλάμε και για το κομμάτι κάτι του και... προσωπικού βίου. Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Okay. Είσαι συνειδητοποιημένος. και συνειδητοποιημένο. Κοίταξε να δει. Μια απόφαση τότε ήταν ότι αν πα στην Αμερική, μην κοιτά τώρα που έχει αλλάξει, τότε αν πήγαινε στην Αμερική, ξέχναγε την επαγγελματική καριέρα. Και ο Ντίνο, ναι. ο, ο... ο Γιάννη ε... συγκυριακά ήρθε, αν το ρωτήσει, ναι. όταν θα έρθει εδώ και αν το ρωτήσει, όταν έφυγε όταν έφυγε, ε, δεν ήταν ο στόχος ότι πάω για να βάλω προτεραιότητα το πόλο. Mm -hmm. Άσχετα αν μετά γύρισε και κατα... κατάφερε όλα αυτά που έχει καταφέρει και συνεχίζει να καταφέρει σήμερα. ναι Εντάξει, Φανταστικός ε, αθλητής, παίκτης και παιδί, φυσικά. Και τότε να πούμε και όλες για τον κόσμο που ενδεχομένω να μην το ξέρει ότι στην Αμερική είχαν πάει δύο-τρία άτομα. Δηλαδή είχε πάει πρώτη, νομίζω, η, η Τζούλια, η Γαριφάλου. Σωστά. Να. Να, νομίζω ο Δημήτρη Ολάπα μετά τον μετά. Τίνο ή πριν. Μετά, μετά. Ο Με... Τίνο είχε μεσολαβήσει, λοιπόν. Όχι, όχι. Είχε, είχε πάει. Είχε πάει η Τζούλια, μετά είχε πάει ο Λάπα, μετά παει ειχε η πάει ο Ντίνο. Ναι, και μετά νομίζω ότι και η Χριστίνα, η Κότσια και άλλα παιδιά. Και τώρα έχει ανοίξει και ναι. πάρα πολλά παιδιά πηγαίνουν και δοκιμάζουν τη τύχε. Και ο Αλέξανδρο, ο Παπαναστασίου, ήταν πάρα πολύ κοντά στο να πάει. Και Α, τελευταία στιγμή δεν πήγε και πήγε στη Γιούγκα. Στη Γιούγκα. Ναι. Είναι αυτέ ανέκδοτε ιστορίε, πολύ ωραίε. Ε, λοιπόν, πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο μπορούμε να το συνδέσουμε και με την οικογένεια από μόνο νωρίτερα. Εμείς το έχουμε συζητήσει για κατηδίαν, για να είμαστε ειλικρινεί. Και είναι το κομμάτι του αθλητή τις στιγμές, την ημέρα, τα λεπτά τα οποία δεν περνάει καλά, τα οποία απογοητεύεται. Τα οποία είναι αυτά που ο κόσμος δεν βλέπει. Ο κόσμο θα δει. Την επιτυχία, την κορυφή του παγόβουνου, το λέμε πάρα πολλέ φορέ εμεί στα δημοσιογραφικά και φυσικά με στι πισίνε. Και δεν βλέπουν αυτό ακριβώ που κρύβεται από κάτω. Είχε και έχει τέτοιε στιγμέ, Ναι, ε, ναι, βέβαια. Σίγουρα. Έτσι είναι δομημένη η ζωή του, αθλ, του αθλητή και του, του πρωταθλητή. Θα κουράζεσαι για να χαρείς ε, τη μέρα του αγώνα. Δηλαδή ε, θα κουράζεσαι. Δέκα μέρε και θα κλε. Ναι. Για να χαρίσει τη μέρα του αγώνα. Είναι πάρα πολύ. Είναι μονόδρομο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει μυστικό. Το μυστικό είναι δουλειά. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Να το εξηγήσουμε λίγο, να το κάνουμε πέντε αράγια. Γιατί το λέμε πολλέ φορέ και ενδεχομένω τα, <συσκλώσεις> τα πιτσιρικάκια που θα μα δουν να μην το καταλαβαίνουν. Τι σημαίνει δουλειά τελικά. Τι σημαίνει. Ότι πα. Έβλεπα. Να συγγνώμη που σε διακόπτω. Έβλεπα ένα φοβερό βίντεο του Κέβιν Ντουραντ. Εντάξει, και ήδη φοβερό. Και έλεγε, το έβλεπα και πρόσφατα, και έλεγε, έκανα λέει συνεχώ προπόνηση. Έκανα την τριπλάσια προπόνηση από όλου. Θεωρούσα ότι είμαι ο καλύτερο. Συνέχεια προκαλούσα τον εαυτό μου να γίνω καλύτερο κάθε μέρα στην προπόνηση. Παρ' όλα αυτά, οι άλλοι παίζαν καλύτερα από μένα. Και λέει στο τέλο, όταν ήρθε η αυτοπεποίθηση μέσα μου και χτύπησε, μπήκε μέσα μου η αυτοπεποίθηση, τι σημαίνει αυτό, ότι φεύγει ο φόβο. Ότι και εσύ μπορεί να το κάνει. Ότι και εσύ μπορεί να είσαι δυνατό, αντίστοιχα με του άλλου τότε λέει άρχισα να παίζω καλά. Και δεν με βλέπανε μετά στη συνέχεια κανένα. Εντάξει. Συμφωνώ ότι να σου πω ότι δεν συμφωνώ. Ναι. Έτσι είναι. Αυτό, προπόνηση είναι αυτό που θα σου πει ο προπονητή. Είναι να είσαι μία ώρα πριν. Είναι να κάνει αυτά που πρέπει μετά την προπόνηση. Να τα πούμε αυτά. Βέβαια. Είναι, πούμε ότι... είναι η διατροφή που ακολουθεί. Okay. Είναι οι προτεραιότητε που βάζει στο να μην βγει, στο να μην πηγεί ναι. σε ευαίσθητε ηλικίε και να κάτσει να κοιμηθεί. Ε, να σκέφτεσαι αυτά που έχει πει ο προπονητής σου να βλέπεις παιχνίδια να είσαι αφοσιωμένος αυτό που κάνεις, έτσι θα πετύχεις είναι, είναι πολύ απλό, να βελτιωθείς στα πράγματα ας πούμε, που δεν είσαι καλός mm -hmm. έτσι, π.χ. στο shoot, είμαι αργός στο κολύμπι μου λείπει περισσότερη τεχνική ε, να ξέρω να παίζω καλύτερη άμυνα είναι... Ναι. είναι, είναι... Είναι συγκεκριμένα τα κομμάτια. Ειδικά στο Πόλο δεν έχει και τόσα πολλά. Δεν έχουμε και τόσα πολλά συστήματα όπω είναι το μπάσκετ. Δεν ξέρω. Αρχίζει και, δια... και διαφωνώ λίγο με αυτό. Να. Νομίζω ότι αν, αν καθίσουμε αν και το αναλύσουμε όπω πρέπει, είναι πολλά πράγματα τα οποία μεγαλώντα δεν τα μαθαίνουμε. Και αν είμαστε τυχεροί και ένα άνθρωπο. Οι περισσότεροι αθλητέ, βοηθήσει... χωρί να θέλω να υποτιμήσω του προπονητέ, οι περισσότεροι αθλητέ και μου το έχει πει κάποτε αυτό ο Αντώνη και έλεγα τι λέει και το κατάλαβα όσο μεγαλώνω είναι ότι παίζουμε με το ταλέντο μας τι είναι το ταλέντο το ταλέντο είναι αυτό που βλεπεις mm -hmm. αυτό είναι το ταλέντο ναι. Το ταλέντο είναι αυτό που βλέπεις από κάποιον και μπορείς μετά το κάνεις και εσύ μπορεί και καλύτερα ναι. παίζουμε με το ταλέντο τους δεν παίζουμε με τη γνώση οι περισσότεροι προπονητές σου λένε να αλλά δεν σου λένε γιατί να το κάνεις αυτό είναι πολύ σημαντικό να εξηγεί γιατί κάνουμε αυτό ναι. Επίση, βλέπω και πολύ μεγάλο έλλειμμα σε κομμάτι τακτική. Δηλαδή. Υπάρχει έλλειμμα. Εντάξει. Ε, και, σε, και στο υψηλότερο επίπεδο το παρατηρώ. Το, σου λέω: Το πιο βασικό κομμάτι είναι να εξηγεί στον αθλητή γιατί πρέπει να κάνει αυτό που του λε. Γιατί mm. έτσι το μαθαίνει. Άμα, άμα του πει πήγαινε από εδώ, αυτό εκεί, θα το κάνει. Ναι. Αλλά δεν ξέρει γιατί το κάνει. Ναι. Πόσο σημαντικό είναι να είσαι. Πώ το λένε τώρα οι φίλοι μου οι ξένοι, coachable. Δηλαδή, να μπορεί ο άλλο να σε καθοδηγήσει, να μην είσαι τα ξερόλα τύπο. Δεν μπορεί να προχωρήσει άμα τα ξεριζεί. Αν δεν, δεν ακού, ναι. αυτό είναι παντού έτσι, δεν είναι μόνο στο Πόλο. Πρέπει να ακού και να μιλά λίγο. Από εκεί πέρα κρατά αυτό που θες ή δεν το κρατά. Αλλά πρέπει να ακού, να έχει τα αυτιά σου ανοιχτά. Αν είσαι ξερόλα. Ναι, την πάτσει. Δεν προχωρά. Υπήρχε κάποιο σημείο στη... στην καριέρα σου στα prime που λέμε που πιέστηκε πάρα πολύ από καταστάσει. Μπορεί να μην ήταν νέο μόνο για το πόλο, μπορεί να ήταν κάτι γενικό. Και να βρήκε, να πάτησε, α πούμε, κάτω, να πει εντάξει, τέλο μέχρι εδώ και να ξαναβγήκε ψηλά. Έχω πιεστεί πάρα πολύ. Γενικά, εγώ έχω και μια καριέρα η οποία δεν μου ήρθαν εύκολα. Δεν έπαιξα ε, ούτε. Α πούμε, α το δώσω ένα παράδειγμα, δεν έπαιξα γρήγορα στην εθνική ομάδα στη, στα εφηβικά. Στα πρώτα τουρνουά δεν ήμουνα. Ναι. Προσπάθησα μετά μπήκα. Κόπιασα για να μπω. Δεν ήμουνα ο παίχτη ο οποίο ε, από την αρχή μου να έφτασα να είμαι ε, πρωταγωνιστής αλλά δεν ήμουν από την αρχή ο σίγουρος ο παίκτης. ναι. Είχε, θα... είχες το άγχος Εί... είχα το άγχος αν θα μπω στην ομάδα ναι, ναι, ναι. πόσο καλό μου έκανε αυτό τεράστιο σου έκανε καλό, καλό. γιατί γιατί το έβαλα ένα στόχο και το, τον κατάφερα τεράστια okay. αυτοπεποίθηση μετά παίρνει από αυτό το πράγμα okay. πολύ σημαντικό ε, ε, τι άλλο ήθελα να σου πω Κάτι, κάτι με ρώτησε και. Εξή είναι πολλέ σκέψει που μου έρχονται. Ναι, το καταλαβαίνω. Σε ρώτησα, Ρεπενιά, αν είχε ένα σημείο το οποίο πραγματικά είχε πιεστεί πολύ, αλλά πάτησε εκεί και πέτυχε. Εκεί που πιέστηκα πάρα, πάρα πολύ, πάρα... πολύ ήταν την περίοδο του κορονοϊού. Ήμασταν στον Ολυμπιακό. Είχαμε την άνεση να κάνουμε προπόνηση όσε ώρε θέλουμε. Ναι. Λόγω προολυμπιακής χρονιά. Οι προπονήσει που κάναμε ήταν άπειρε ώρε, πάρα πολύ δύσκολε. <laughs> <laughs> και... Ήταν η τε, τεράστια πίεση από τις τελευταίες που έχω νιώσει, γιατί ξεσώ μεγαλώνεις, τα διαχειρίζεις αυτά και έχεις την εμπειρία. Ε, οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολη περίοδος, αλλά ήταν ο στόχος της Ολυμπιάδας που τα υπεκα, υπερκάλυπτε όλα. Πόσες ώρες, δηλαδή κάνατε τότε. Κα, όσες ώρες ήθελε. <laughs> όσες ώρες ήθελε ο Βλάχο. Ο Οκ, yeah. okay, okay. πάμε σε ένα... Πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο εμεί το έχουμε συζητήσει πάλι πάρα πολλέ φορέ, αλλά νομίζω είναι η ευκαιρία να έχει το βήμα δηλαδή, να πει αυτά που θε. Ε, Σύνδεσμο σε Ελλήνων Αθλητών Ιντατοσφαίριση. Ένα θέμα το οποίο πραγματικά νομίζω το έχουμε αναλύσει αρκετέ φορέ, αλλά τώρα είναι λίγο διαφορετικά. Δεν είσαι πια πρόεδρο στο σύνδεσμο μετά τι τελευταίε εκλογέ πριν από λίγο καιρό. Ε, Ποιε είναι, ποια είναι οι σκέψει σου πάνω σε αυτό το κομμάτι, τι έκανε, και τι πιστεύεις ότι δεν έκανες για το Σύνδεσμο. Ε, πρώτα απ' όλα, το Σύνδεσμο τον αγάπησα πάρα πολύ. Ε, πριν γίνω πρόεδρος, ήμουνα άλλες... Ε, τρεις διετίες mm -hmm. ε, σαν μέλος και μέσα στο μηχανισμό. Δύο φορές ήταν πρόεδρος ο Χρήστος Αφρουδάκης και μια τελευταία πριν αναλάβω εγώ ήταν ο Γιάννης Φουντούλης. Mm -hmm, είχε, ναι. Ε, ο Γιάννη ήταν λίγο άτυχο γιατί έπεσε πάνω στον κορονοϊό οπότε δεν μπορούσε να τρέξει πράγματα, ε, ειδικά τη δεύτερη του χρονιά. Και με έπιασε μετά την Ολυμπιάδα και μου λέει Είσαι πάρα πολύ ικανό ε, και νομίζω ότι πρέπει να αναλάβει αυτό κομμάτι. Και τον ευχαριστώ που, που μου το είπε τότε, γιατί όντω ε, πήρα ένα σύνδεσμο σου λέω, δεν φταίει Γιάννη, ήταν οι συνθήκε έτσι, οι οποίε ήταν κλειστέ στι τράπεζε, μπλοκαρισμένοι ναι, ναι. λογαριασμοί, ε, τα social ξεχασμένα, email δεν υπήρχε. Όλα ήταν, δεν είχαμε κωδικού για τα πράγματα. Ήταν λίγο, ήταν λίγο ανοργάνωτο πολύ. Και σκέφτηκα ότι τόσα χρόνια που είμαι γύρω από το σύνδεσμο, το πρόβλημα ποιο ήταν. Ε, τι λέγανε οι αθλητές, τι λέγανε οι αθλητρίες, ότι τι, τι νόημα έχει ο σύνδεσμο, τι κάνει ο σύνδεσμο. Ωραία, τι κάνει ο σύνδεσμο. Πάμε να τα πούμε. Έτσι, άλλαξα τη δομή. Ο σύνδεσμο τι έκανε μέχρι τότε. Έκανε κάποιε συνελεύσει. Μάζευε δεκά ευρώ από του αθλητέ. Mm -hmm. Έτσι. Έκανε κάποιε ενημερώσει στου αθλητέ κλπ. κλπ. που έπρεπε να τι κάνει. Μάζευε κάποια χρήματα για να μπορέσει να συντηρείται. Γιατί υπάρχουν έξοδα. Ε, ε, για την έδρα του συνδέσμου και και κάποια, και κάποια άλλα. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι όποιο ασχολείται με το σύνδεσμο δεν έχει αντίκτυπο. Αφιλοκυρδό γίνεται, προφανώ. Ναι, ναι. Εντάξει, Να τα λέμε αυτά του, γιατί αρκετοί μπερδεύονται τελευταία βέβαια, σε πολλά βέβαια. πράγματα. Βέβαια. Οπότε σκέφτηκα και είπα να το πάω ανάποδα. Οκ. Okay. Και λέω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι το οποίο πραγματικά να έχει νόημα. Και αυτό είναι το κομμάτι τη ασφάλεια. Ναι. Πολύ σημαντικό κομμάτι. Πάμε να το αναλύσουμε λιγάκι. Ναι. Αυτό το κομμάτι ε, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε κανένα ε, ομαδικό άθλημα. Δηλαδή, ιδιωτική ασφάλεια που να καλύπτει αθλητές Α1, Α2 και αθλητρίες, φυσικά, ναι. ε, στο σύνολο 800 αθλητές, 810 αθλητές και αθλητρίες. Ε, ο Γιάννης είχε μια γνωριμία, τον Νικόλα τον από παλιά, το, ο οποίος είχε ξανά στο σύνδεσμο, δεν είχε βρει άκρη το παιδί ναι. ε, σε πολύ γνωστή... Ασφαλιστική εταιρεία. Ε, Θεώρησα ότι πρέπει να ξεκινήσω από εκείνον. Κάναμε ένα ραντεβού. Του είπα πώ θέλω να το κάνουμε. Του είπα ότι θέλω ουσιαστικά να περνάει μέσα από τα δελτία ναι. ε, στην ανανέωση των δελτίων να είναι συν 5 ευρώ για κάθε παίχτη και παίχτρια. Οπότε μαζεύεται ένα ποσό 4.000 ευρώ και αυτό το ποσό θα πηγαίνει κατευθείαν στην ασφαλιστική για να μπορούν να ασφαλιστούν οι, οι αθλητέ. Ε, για καλή μου τύχη, είχα πάρα πολύ καλή συνεννόηση με τον πρόεδρο τη Ομοσπονδία, τον κ. Ιαννόπουλο. Του εξήγησα το μηχανισμό, του άρεσε και έτσι. Υλοποιήθηκε. Υλοποιήθηκε αυτό το πράγμα και, και έγινε. Το οποίο είχε από φέτος, ουσιαστικά από το Σεπτέμβριο, σωστά. Το οποίο ήσχε από πέρσι. Από πέρσι. Ναι, φέτο θα είναι η δεύτερη χρονιά. Ε, ο, ο Γρηγόρη Καπετανάκη που μπήκε πρόεδρο, που είναι και κουμπάρο μου. Ε... Να πούμε καλή επιτυχία και στο ναι. Γρηγόρι, δεν τα έχουμε πει και δημόσια. Ναι. Καλή, επιτυχία. καλή επιτυχία και. Και σε όλο το ΔΣ. Πι... Ναι, πιστεύω ότι φτιάξανε μια πάρα πολύ καλή, πα... μια πάρα πολύ καλή ομάδα ε... που εμεί δεν την είχαμε. Ναι. Από να την αλήθεια. Okay. Ε... Ουσιαστικά ο Τζορτζάτζο ο Παναγιώτη και ο Νικόλα ο Αλβέρτη. Αυτή... Αυ... Και εγώ. Αυτό ήταν ο Σιάι. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Να πούμε ό,τι θέλεις. Και καλό είναι αυτοί που αναλαμβάνουν θέσεις ναι. να ξέρουν εκείνη τη στιγμή που βάζουν. Αλλιώς να μην το κάνουν. Γιατί και η Τίνα Ιγκαντογιάννη να, μην την, ε, να μην την αδικήσω ε, είχε, είχε βοηθήσει σε κάποια πράγματα. Όταν αναλαμβάνεις μια θέση την αναλαμβάνεις για να την κάνεις από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι. Έτσι. Αυτό δεν έγινε στη δικιά μα την περίπτωση και γι' αυτό okay. ε, έτρεχα εγώ πάρα πολύ. Τέλο πάντων, για να γυρίσω πίσω στην ασφάλεια. Ε, έγινε αυτό. Οπότε ουσιαστικά μέσα από τα δελτία πέρναγε. Δηλαδή, αν τα δελτία στήχιζαν κάθε χρόνο για ανανέωση 10 ευρώ, στήχηζε 15 ναι. Οπότε για κάθε τμήμα. Έτσι, που αυτά τα πληρώνουν οι ομάδε, τα πληρώνουν οι παίχτε. Για κάθε τμήμα είναι συν 85 ευρώ. 80 με 85 ευρώ. Δεν είναι ένα ποσό απαγορευτικό για κανέναν. Οπότε αυτόματα όσοι είχαν δελτίο στην Α1 ήταν και μέλη του συνδέσμου, θέλοντα και εμεί, ναι. και ήταν και ασφαλισμένοι. Οπότε εδώ ήταν και η απάντηση σε όλου αυτού τι κάνει ο σύνδεσμο. Ο σύνδεσμο κατάφερε για πρώτη φορά στα χρονικά και όχι μόνο στα χρονικά του πόλο, δεν έχει ξανεί ποτέ αυτό, με ιδιωτική εταιρεία ναι, ναι. ασφάλιση παιχτών και παιχτριών, να, να έχει ασφαλισμένους τους παίχτες. Εγώ τι, τι, που ήθελα να στοχεύσω. Ήθελα να στοχεύσω ότι να προσφέρω κάτι στους αθλητές και αυτοί να το γυρίσουν με την παρουσία τους. Γιατί να σκεφτείς εκεί ότι... ότι... Ήθελα, αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Θεωρείς ότι τελικά... Δεν έγινε αυτό. Ναι. Δεν έγινε αυτό. Θεωρείς ότι δεν τους έχεις πείσει. Ότι δεν τους έχετε πείσει τελικά. Και για αυτό γιατί. Μήπως θα... δεν τους έχετε πείσει θα, τελικά. Θα καταλήξω και εκεί. Ναι. Ε, πήραμε ένα σύνδεσμο όπως σου είπα όταν χάλια. Φτιάξαμε τι τράπεζε, φτιάξαμε τα social, φτιάξαμε τα email, φτιάξαμε την ασφάλεια, φτιάξαμε την έδρα. Δυστυχώ, επειδή ήταν πάρα πολλέ συμπυκνωμένε οι, οι αθλητικέ διοργανώσει λόγω του κορονοϊού, δεν πήραμε άδεια από την Ομοσπονδία για να κάνουμε All Star δύο χρόνια, που είναι και το βασικό έσοδο του συνδέσμου. Του συνδέσμου και γιατί έχει γίνει με επιτυχία στο παρελθόν, να πούμε. Ακριβώ. Ε, γιατί με. Τα έσοδα του συνδέσμου πώ είναι από το All Star που μπορεί να μαζέψει κάποια χρήματα και από τι συνδρομέ. Έτσι. Οι συνδρομέ πώ έρχονται όταν κάνει μια γενική συνέλευση και περιμένει από του 810 που έχει ασφαλίσει να έρθουν τουλάχιστον μισή. Και πόσοι ήρθαν, τελικά. 60. Ναι, εντάξει, προφανώ είναι ένα από Είναι, είναι, είναι συγκεκριμένε οι ομάδε. Ναι, όπω πάντα. Όπως και πάντα, στην αγλίβου. Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή που έτυχε να παρευρεθώ παρατήρησα ακριβώ το ίδιο μοτίβο. Ακριβώ. Ε, ναι, αλλά περίμενε. Θέλω να επιμείνω εδώ γιατί. Μπορεί και εσεί να μην του έχετε πείσει για τον οποιοδήποτε λόγο. Υπάρχουν και αθλητέ και αθλήτριε οι οποίοι περνάνε κάποιε δυσκολίε με την πληρωμή του. Να τα πούμε, άμα είναι. Φυσικά. Άμα είναι να είμαστε εδώ, να τα πούμε. Φυσικά. Με την πληρωμή του ζητάνε βοήθεια. Πρώτον, του τη δίνετε. Δεύτερον, πώ. Και τρίτον, αν ναι, πού ήταν στη συνέλευση. Δεν είναι προσωπικό μην παρεξηγηθεί κάποιο, απλά να πούμε κάποια πράγματα. Θα... Ούτε ε, να αθηκολογήσω ε, 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 θέλω. Εγώ ούτε, ε, ούτε ε, 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 χαίρομαι που με ρωτά και έχουμε και το βήμα να τα πούμε αυτά γιατί ναι. ε, μόνοι μα ε, φτιάχνουμε τη, τη ζωή μα. Ναι. Λοιπόν, σου είπα ότι ασφαλίστηκαν 810 αθλητέ mm -hmm. ε, με μεράκι και μηχανισμό που ήρθε ουσιαστικά από μένα και με τα παιδιά που με βοηθήσανε όσοι ήταν τέλο πάντων εκεί. Ε, κάνουμε γενική συνέλευση και είναι 60 άτομα. Στη γενική συνέλευση, εγώ έφερα τους ανθρώπους από την ασφαλιστική εταιρεία για να μιλήσουν για τυχόν απορίε που μπορεί να έχει ο καθένα συγκεκριμένα. Ε, και εγώ ντράπηκα. Okay. Να, okay. Ένα είναι αυτό. Ναι. Δύο, έφτιαξα το νομικό του μήμα. Με, με δικά μου έξοδα. Τρία, έφτιαξα ένα γκρουπ με τους αρχηγούς στην Α1 και τους αρχηγούς στις γυναίκες πάλι στην Α1 για να ενημερώνονται όλοι. Οπότε δεν υπήρχε δικαιολογία ότι δεν το ξέραμε. Ναι. Το ξέραν όλοι. Ε, εγώ στη δικιά μου τη θητεία ε, ε, γίναν δύο περιστατικά για αυτό που είπες για τις πληρωμές. Το ένα περιστατικό ήταν με κάποιους αθλητές της ΑΕΚ που τελικά δεν θέλανε τα βρήκανε με την ομάδα και δεν ήθελαν να προχωρήσει. Αλλά εγώ ήμουνα εκεί. Okay. Ήμουνα εκεί στο πρόβλημά του και να πάρουμε και το μέρο του. Και υπάρχει και η άλλη όψη ότι έχουμε φτιάξει και έναν σύνδεσμο ο οποίο μπορεί να πάρει θέση. Δεν είναι ανυπαρκτό. Πώ θα πάρει θέση, Πώ παίρνει θέση ο ΣΕΑΗ. ο ΣΕΑΗ, Παίρνει θέση, παίρνει το αίτημα του παιδιού, το δίνει στο νομικό τμήμα, βλέπει τα συμβόλαιά του, τι καταβολέ του κλπ. Mm -hmm. Δηλαδή, ότι αυτά που λέει στέκουν ναι. και παίρνει μια, μια θέση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για το δικαστήριο. Να το, να το πούμε, γιατί αυτό που λες α πούμε, αυτή τη στιγμή, ούτε εγώ το έχω ήξερα. Ναι, φυσικά. Είναι να πάρα πούμε πολύ πούμε. σημαντική για, για το δικαστήριο. Ναι. Δηλαδή, αν ρωτήσει τον, αθλη, τον αθλητικό δικηγόρο που έχει, όταν ο σύνδεσμό σου που είναι υπαρκτό και έχει υπόσταση και έχει ενεργά μέλη, πάρει τη θέση σου. Ακόμα και αν αυτό δεν γίνει δημόσια. Δημόσια. Α, να... δημόσια. Δημόσια θα πάρει τη θέση. Ωραίος Σε... Μέσα από το AquaFeed ή άλλα site που μπορεί να πάρει τη θέση και, ναι, να... Καταλαβαίνω. και να πει. Okay. Έγινε με την A και έγινε και με τα παιδιά του Εθνικού. Ναι. Ωραία. Τα παιδιά του Εθνικού πήραμε θέση και δημόσια, το ξέρεις πολύ καλά. Έτσι. Πάλι με την ίδια διαδικασία. Α... Το αστείο ποιο είναι. Ότι αυτά γίνανε ένα μήνα πριν. Της Τι... εκλογέ. Κοντά δηλαδή. ναι, okay. Δεν ήρθε κανένας. Ναι. Από αυτούς που βοηθήσαμε mm -hmm. δεν ήρθε κανείς. Και επειδή εμένα ο χαρακτήρας μου είναι ότι δεν το χαρίζω και τους πήρα τηλέφωνο και τους είπα δεν... Ε, κανένας δεν το ξέρει. Κανένας δεν το είχε μάθει. Ένα μήνα πριν και στα site και στους αρχηγούς δύο εβδομάδες πριν μία εβδομάδα πριν και μία μέρα πριν οι ενημερώσεις στα Facebook, στο Instagram, παντού. Ναι. Οπότε εγώ εκεί, όταν είδα η προσέλευση στις τελευταίες εκλογέ ήταν 45 άτομα, είπα ότι μέσα μου δεν θέλω να συνεχίσω. Θα στηρίξω οποιονδήποτε okay. το κάνει. Και χαίρομαι που είναι ο Γρηγόρης γιατί είναι ένα παιδί πάρα πολύ έξυπνος, με μεράκι και έφτιαξε μια ομάδα πάρα πολύ καλή με τον Μάντον Ανδριάδη. Ε, κάποια κορίτσια από τον Ολυμπιακό που, που πιστεύω ότι θα έχουν ωραίε ιδέε κλπ. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώ τη, τη σύνδεση, είναι ο Κωνσταντίνο Φλέγκα. Ο, ε, ο Παναγιώτη Τζορτζάτο συνέχισε. Ε, και είμαι δίπλα τους εννοείται, και με τι γνωριμίε και, και με τη δομή. τους παρέδωσε ένα σύνδεσμο διαμάτισε σε όλα. Με, με κεφάλαιο στην τράπεζα. Με ναι. να τα social ανοιχτά με, με την ασφάλεια να τρέχει. Οπότε ηθικά είμαι, νιώθω, πάρα πολύ, νιώθω πάρα πολύ καλά. Θε, Θεωρίζω ότι. Σιγά σιγά πηγαίνουμε προ το φινάλε. Έχουμε ακόμα κάποιε ερωτήσει να κάνουμε. Θεωρήσω ότι πάσχουμε από συλλογικότητα. Και γιατί συμβαίνει αυτό, αν συμβαίνει. Γιατί μπορώ να μιλήσω κι εγώ να πω κάποια πράγματα εδώ. Θέλω να πω σε όσου δουν αυτό το επεισόδιο, φαντάζομαι και τα επόμενα, και δεν θέλω να αναλώνουμε σε τέτοιε πράγματα, γιατί πραγματικά θέλουμε να το κάνουμε για να περνάμε καλά. Έτσι. Αυτό το Aquapod εδώ, σε αυτό το στούδιο το πολύ ωραίο. Θέλω να πω ότι θα ήθελα λίγο παραπάνω προσοχή. Καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι βλέπουν πάντα αυτό που γίνεται μπροστά του εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν πρέπει να είμαστε ούτε αφοριστικοί, ούτε να βάλουμε χωρίς λόγο κάποιου ανθρώπου και να μην ξεχνάμε τι έχουν προσφέρει γενικότερα. Μην βλέπουμε μόνο αυτό που γίνεται μπροστά μα. Μπορεί κάποιο να διαφωνεί με εμά, μπορεί να διαφωνούμε εμεί μαζί του. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που είναι απέναντί μα είναι εχθρό μα. Σίγουρα. Και το λεστή. λέω και το αναφέρω γιατί και εμεί έχουμε φάει. Έχουμε βιώσει αρκετά πράγματα τα τελευταία χρόνια και δεν έχουμε μιλήσει. Και α μην είναι προσωπικό δικό μου ή αφορά ακόμα και παιδιά τα οποία έχουν σκληρά παλέψει για να είναι ζωντανό το Aquafit 24 ε, και θα πω και για το δικό μου το κομμάτι γιατί προφανώς παίρνω ένα μεγάλο μερίδιο της ευθύνης πάνω μου και δεν με, φοβ, δεν με φοβίζει ευθύνη αλλά να πω αυτό ότι ε, ε, να είμαστε λίγο ε, πιο προσεκτικοί με κάποια πράγματα, με κάποιες συμπεριφορές γιατί ο άλλος που έχει απέναντι δεν ξέρεις τι μπορεί να περνάει εκείνη την ώρα. Είναι, ναι... είναι, εύκολο να κάνεις κριτική, είναι εύκολο να είναι, ναι. είναι εύκολο ξέρεις, από τον καναπέ να, να λες τι, τι σου αρέσει, τι σου αρέσει, αλλά όταν γίνεται μια προσπάθεια, ε, απαιτεί και κόπο και, και χρήμα ε, και χρόνο. Ναι. Οπότε σίγουρα καλό είναι να υπάρχει και δεύτερη, και δεύτερη σκέψη πριν πεις κάτι. Να βουτάς λίγο τη, τη γλώσσα στο μυαλό γιατί αυτό... έχουμε φτάσει, Ρε τώρα. έχουμε φτάσει στο σημείο το αντίθετο. Αντί να κάνουμε εμεί yes. που υποτίθεται έχουμε ένα δημοσιογραφικό σαν κριτική και το ξέρει πολύ καλά και τη φιλοσοφία και εμένα, πώ σκέφτομαι τα πράγματα, έχουμε φτάσει στο ανάποδο. Yes. Μας Μα κάνουν εμά κριτική και εμεί προσπαθούμε να του βοηθήσουμε όλου. Το Προφανώ κάνουμε λάθη και θα πάρω όλη την ευθύνη για τα προηγούμενα 7 χρόνια πάνω μου. Αλλά λίγο να, είμαστε, να βλέπουμε και το γενικό καλό. Λάθη θα γίνουν. Αυτό που θα θέλω να πω για να γυρίσουμε ναι. στο σύνδεσμο είναι ότι εγώ απογοητεύτηκα από εμά. Από του ίδιου αθλητέ, αν ναι. okay. Πολλά χρόνια γίνεται κριτική για την Ομοσπονδία, πολλά χρόνια γίνεται κριτική για τι ομάδε, πολλά χρόνια γίνεται κριτική για τι εθνικέ ομάδε, για του προπονητέ, για τα πάντα. Mm -hmm. Αλλά τι κάνουμε κι εμεί οι αθλητέ. Εγώ αυτό που είδα στα δύο χρόνια που πιστεύω ότι πρόσφερα και έφερα αποτελέσματα. Ήταν απογοητευτικό από ναι. εμά. Τους, ε, τους συμπαθώ και τους αγαπάω όλους. Αλλά όταν υπάρχει μια γραμμή και πρέπει να βαθμολογήσεις, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Και ότι πρέπει να σηκωθούμε λίγο από τον καναπέ μας και ότι πρέπει να μας απασχολούν και κάποια άλλα πράγματα. Πρέπει να υπάρχει συλλογικότητα. Αν θέλουμε, αν θέλουμε, να πάει το, το άθλημα που λέγεται η ναι. ένα βήμα παραπάνω. Να γίνει ας πούμε, από «δανείζομαι» Ε, Εράσι τεχνικό ή μη επαγγελματικό. Ή από είμαι επαγγελματικό, επαγγελματικό. Αυτό. Πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή. Αυτό δεν θα γίνει επειδή έφερε μια καλή διάκριση εθνική ομάδα. Και συγκεκριμένα εγώ με τον, με τον κ. Βιενάκη μετά του Ολυμπιακού Αγώνε, που ανέλαβα κάποια πράγματα εκ μέρου όλη τη ομάδα, μια βασική κουβέντα και σαν πρόεδρο του ΣΕΑΗ ήταν να κάνουμε το άθλημα επαγγελματικό. Δεν γίνεται το άθλημα να έχει τόσο διακρίσει και να μην είναι επαγγελματικό. Αλλά για να γίνει επαγγελματικό το άθλημα, πρέπει να είμαστε και εμεί επαγγελματίε. Και δεν είμαστε. Ναι, επαγγελματίε, να, να, το πούμε εδώ ξεκάθαρα. Δεν μιλάω αθλητικά, μιλά αθλητικά. αθλητικά. Αλλά και έξω αγωνιστικά. Όταν συμπεριφερόμαστε στην πισίνα, να στο πω αλλιώ. Ναι, ναι, να στο πω αλλιώ. Σκέψω εγώ σαν πρόεδρο να έχω τη δύναμη χιλίων ναι, αθλητών. Ναι. Ε, βέβαια, εντάξει, ή να έχω, ή να τη, δύναμη 40 αθλητών. Έχει τεράστια τεράστια διαφορά. Συν να έρθουν εκεί διακρίσει, συν να έρθουν και κάποιε συγκυρίε. Εκεί όμω, όταν είσαι δυνατό, θα καταφέρει κάποια πράγματα για του επόμενου. Μπορεί να μην τα καρποθεί εσύ, αλλά θα τα καρποθούν οι επόμενοι. Και μπορεί να σε θυμούνται γι' αυτό. Πολύ όμορφη συζήτηση αυτή. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή για λίγο νεράκι και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο Aqua Pod με τον Μάριο Καπότσι. Αρχικά, πριν συνεχίσουμε και ολοκληρώσουμε το πρώτο επεισόδιο, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε κάποιους ανθρώπους που μας στηρίζουν στο πρώτο επεισόδιο. Αυτή είναι φυσικά η Extreme Camera Production του Χρήστο Κοδέλα, η Fab Sportswear και η διαιτολόγος η κυρία Πανδώρα Πορφυριάδη, η οποία στηρίζει το πρώτο μας επεισόδιο γιατί προσφέρει σε όλους εσάς έκπτωση 30% στις δύο πρώτες συνεδρίες. Ακολουθήστε τη στο Instagram, Nutrition Κάτω Πρώτη φορά το κάνω αυτό, ελπίζω να το κάνω καλά. Λοιπόν, πάμε. Μάριε, συνεχίζουμε. Ε, έχουμε πει αρκετά σημαντικά πράγματα. Το βαρύναμε και λίγο το ναι, κλίμα. Ναι. Οπότε πάμε λίγο να το, να το ευχαριστηθούμε στο φινάλε, γιατί πάνω απ' όλα, όπω είπα και στην αρχή, αυτό έχει σημασία για μα εδώ. Για να ξεφύγουμε λίγο από τα τετριμένα, τα αποστηρωμένα που βλέπουμε συνέχεια και έχουμε πραγματικά βαρεθεί. Και εγώ δεν μπορώ καθόλου. Δηλαδή, έχω αρχίσει και. Θα δώσει πάρα πολύ αυτό. Ελπίζω. Θα δώσει πάρα πολύ. Ελπίζω. Θα το κρατήσουμε για το τέλο, τι, τι θέλει να πει. Λοιπόν. Πάμε λίγους μήνες πριν. Mm. Λίγους μήνες πριν. Έχετε ήδη κάνει μια... Με τη βουλιαγμένη. Έχετε κάνει ήδη μια φοβερή πορεία στο Champions League. ξεκινώντα από τα προκριματικά. Με πολλή αγωνία. Με ένα γκολ νομίζω του Στάθη στα προκριματικά στο, στο φινάλε. Ένα μπλοκ. Με την απόκρουση. Μάνο, ποια ήταν η γαλλική ομάδα που παίζαμε. Έχουμε εδώ τον Μάνο Ανδρεάδη στα backstage γιατί τον έχουμε κάνει αρχισυντάκτη στο σημερινό επεισόδιο. Λοιπόν. Ε, Τουρκουά. Τουρκουά λέει. Στο ακουστικό. Ευχαριστούμε, Μάνο. Λοιπόν. Και φτάνετε. Συνεχίζετε το ταξίδι. Μπαίνετε στη φάση των όμιλων. Περνάτε. Και φτάνουμε στο πανέμορφο και βροχερό πολύ τότε Βελιγράδι. Όπου είχαμε τη, την πολύ μεγάλη χαρά να είμαστε εκεί για να δούμε από κοντά η δισόμαση τη δικιά σα την προσπάθεια και την προσπάθεια φυσικά του Ολυμπιακού. Ε, και ακόμα ένα άθλο για την ομάδα σίγουρα. Και για σένα προσωπικά θεωρώ μια πολύ μεγάλη στιγμή έτσι όπως έγιναν τα πράγματα τότε. Δεν περίμενα ότι μετά το Τόκιο ναι. θα έχω μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Δηλαδή είναι αυτό που σου κρύβει ο αθλητισμός χρονιά με χρονιά. Αν το λέγαμε στην αρχή της χρονιάς ότι η Βουλιαγμένη θα φτάσει στο Final Four, θα γελάγε όλο ο κόσμος. <laughs> Η βουλιαγμένη, η οποία έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ από την προηγούμενη ε, ναι. σεζόν, όσον αφορά το ρόστερ. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι αθλητισμό ναι. και γι' αυτό τον αγαπάμε. Και μα χάρισε μία μοναδική στιγμή. Α, ε, στη βουλιαγμένη, πέρα από το 97 που πήρε το, το κύπελο πρωταθλητιών που ήταν τότε το αντίστοιχο, τώρα το Λεν, νομίζω είναι η μεγαλύτερη διάκριση που έχει κάνει ο σύλλογο. Σίγουρα. Ε... Στο, Champions στο Champions League. Και επέστρεψε και σε φάση ο Μήλων μετά το 2013 πέρσι. Δηλαδή 10 χρόνια μετά. 10 ήταν... χρόνια μετά και φέτο ε... καταφέραμε και ξανασυνεχίσαμε. Βεβαίω. Και πήραμε και παίξαμε στου ομίλου του Champions League που αυτό δείχνει μια, μια συνέπεια και ότι δεν είναι πυροτέχνη με αυτό που έγινε πέρσι. Η ομάδα δεν προκρίθηκε στη φάση των 8 στο Champions League φέτος. Συνεχίζει στους 16 του EuroCup, βουλιαγμένη. Ε, να μείνουμε λίγο πέρσι. Ήτανε, νομίζω, ιδιαίτερες μέρες. Ήταν, νομίζω, ιδιαίτερε μέρε. Ήταν, ήταν ο καιρό περίεργο στο Βελιγράδι. Και πάμε λοιπόν, ξεκινάμε να παρακολουθούμε το παιχνίδι. Μπρέσια βουλιαγμένη. Τα λέω καλά. Ναι. Μπρέσια βουλιαγμένη. Και έλεγα τώρα πάμε να δούμε τι θα δούμε. Ξέρω εγώ. Okay. Ό,τι και να γίνει, μια χαρά. Και γίνεται, γίνεται, αυτό που γίνεται. Και στην κερκίδα, πολλοί Έλληνε οι οποίοι υποστήριζαν Είχε, είχε. Τη βουλιαγμένη, φίλη τη ομάδα, φίλη δική σα και η οικογένειέ σα, η οι σύντροφή σα κτλ. Και, και γίνεται αυτό. Και πες μου τώρα εσύ, τι έχει μέσα στο μυαλό σου μετά το, το παιχνίδι. Λοιπόν, θα σου πω πριν το παιχνίδι. <laughs> ε, κάτι που είπα στα παιδιά, σαν αρχικό εκεί που μαζευόμαστε πριν κάνουμε το ζητώ τη ομάδα. Ε, Του είπα ότι πρέπει να θυμώσουμε. Ναι. Να μπούμε θυμωμένα. Όχι να μπούμε. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, είναι επιτυχία. Εντάξει, παίζουμε με την πρέσια που έχει το τετράπλο όροστερα από εμά και περισσότερες yeah. λύσει. Όχι. Ε, πάμε με θυμό. Και μπήκαμε με θυμό. Okay. Μπήκαμε με θυμό και τους ε, ξαφνιάσαμε. Και ε, ήταν το παιχνίδι που πιστέψαμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ καλό στο, στο Final Eight. Ε, ε, μετά ήρθε το παιχνίδι με τη, με τη Ρέκο, οπότε... Ξέρεις, σε, ένα, σε μια τέτοια διοργάνωση, που είναι όλα μπαμ-μπαμ, ε, δεν έχεις πάρα πολύ χρόνο να... Να επεξεργαστείς. Να, να, να επεξεργαστείς, mm. να σκεφτείς, να χαρείς. Οπότε, εντάξει, χαρήκαμε, αλλά τους είπα, παιδιά, πάμε. Γιατί η επιτυχία από το να ξεφτυλιστείς <χει> είναι πάρα πολύ κοντά. Okay. Οπότε, αυτά, αυτή ήταν η γραμμή. Κάποια, έτσι ανέκδοτη ιστορία από από διτήρια μετά έχετε κερδίσει την πρέσια. Τι, τι γίνεται εκεί μέσα, α πούμε. Ανέκδοτη ιστορία ήταν το ήμασταν στο ξενοδοχείο και ξέρει, τώρα οι τσιρικάδε δεν είχαν ξαναπέξει ποτέ ναι. από την ομάδα. Δεν είχαν, όχι final eight, ποτέ στην διοργάνωση ναι. league. Και μπαίνουμε στο ξενοδοχείο και τώρα είναι όλε οι ομάδε κορυφαίοι αθλητέ του κόσμου ουσιαστικά. Και λέγανε, τι κάνουμε τώρα, εδώ. Δεν το πιστεύω ότι είναι ανάμεσά ναι, του. Υπέρμετρη χαρά. <laughs> ναι ο υπέρμετρο ενθουσιασμό, η λύπη, α πούμε, θυμάμαι όταν χάσαμε από, το, ε, από την Παρτσελονέτα. Ναι, ή... ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι. Ναι. Τότε. Λέγανε κάποιοι. Ναι. Από Οπότε είπες εκεί είπε ομάδα... εκεί στα παιδιά αυτό που σου είχε πει ο Φουντούλη μετά το Τόκιο. Ναι. Κάπω έτσι. Ναι. Πολύ όμορφε στιγμέ τότε. Ναι. Πολύ, και πολύ ξεχωριστέ. Δεν το περίμενα ότι μετά το Τόκιο θα ζήσω κάτι τόσο. Κάτι τόσο ωραίο. Ναι. Ήταν το κλείσιμο ενό κύκλου για τη βουλιαγμένη, για αυτή την παρέα, με δεδομένο ότι τότε ήταν. Εντάξει, ήταν, ήταν πολύ πιθανό ενδεχομένω εσεί να γνωρίζετε και περισσότερο ότι κάποια παιδιά θα αποχωρήσουν 100%. Ναι, 100%. σίγουρα. σίγουρα. Ήταν δηλαδή ένα. Ναι, εντάξει, last dance. Ναι, ο αθλητισμό έτσι είναι. Κάνει τους κύκλους, τους κύκλους του κύκλου του, κύκλους, ο καθένα προχωράει, άλλοι μένουν, άλλοι κάνουν άλλε επιλογέ σίγουρα το, το, βασικό είναι ότι καταφέραμε και ζήσαμε ωραίε στιγμέ σαν ομάδα. Δηλαδή, αυτή η ομάδα έζησε ωραίε στιγμέ. Θα μπορούσε και να μην ζήσει. Ναι. Οπότε αυτό είναι που μένει στο τέλο. Ισχύει. Πόσο χαρούμενο, πόσο, τι νιώθει, πόσο περήφανο είσαι που είσαι αρχηγό στην Ελλάδα και Είμαι πάρα πολύ περήφανο. Είναι η ομάδα μου, την, την, αγαπάω πάρα πολύ. Είναι η περιοχή μου. Ε, ζω εκεί, Δηλαδή και όταν ήμουν στη, στη Στεάουα, στο, στο Βουκουρέστι, πάλι στη Βουλιαγμένη ήταν το σπίτι μου. Ε, δεν, έχω, δεν έχω μεγαλώσει εκεί, αλλά τα τελευταία 12 χρόνια ζω εκεί, οπότε είναι η, είναι η, ξέρεις, η, η πόλη μου. Και πήρες και σκητάλη από τη, Τι, του, τις του αρχηγού από ναι, θρύλους. δεν το συζητάμε. Χρήστος Αφρουδάκης. Χρήστο ο Γιώργο Μαυροτάς, ο, ο Τσαλκάνη. Βέβαια, Τσαλκάνη ε, Κώστα. Ναι, Μεγάλο ε, αρχηγό. Ναι, και ο Μιλονάκη. Ε, τα περισσότερα παιδιά είναι και παιδιά τη Βουλιαγμένη, οπότε είναι, είναι, πάρα πολύ τιμητικό. Ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Έχει ε, δίκιο. Έ, έτσι. Και τη χρονιά που ήταν ο Μιλονάκη με το Στάθη μαζί, που το έκανε ένα, ο Χέρβο ένα, ε, ένα κόλπο εκεί. Ε, ένα πείραμα όλα τα παιδιά πλην του Μανώλη που ουσιαστικά ήταν μισή χρονιά ε, είναι παιδιά που οπότε είναι πάρα πολύ τιμητικό για εμένα αλλά και εγώ νιώθω ότι ξέρεις, μεγάλωσα εκεί είναι η ομάδα που ταυτίστηκα και... ε, πιο πολύ από όλες. Ναι, πώς είναι, ο... Αθλητικά. πώς είναι ο coach τα τελευταία δύο χρόνια, ένα μισή χρόνο περίπου, Βιασίνοβιτς, Βλανδημίρ Βιασίνοβιτς, εντάξει. εντάξει ε, μεγάλο όνομα. Ε, ε, Παιδικό μα ήρωα ήταν. ο... ναι, το... ναι, ναι. αναμφίβολα. αναμφίβολα. Παιδικό μα ήρωα και φτάσαμε να είμαστε. να μα έχει αθλητέ του. Ε, πάρα πολύ τιμητικό. Ξέρεις, ένα, συνέστημα που το, το, έχει... το νιώθει σπάνια. Ε, Ξέρει ότι σου λέει είναι Ευαγγέλιο. Θαυμασμό. Ναι, ναι. Λείπει λίγο αυτό εδώ, στην Ελλάδα. Ο θαυμασμό προ τον προπονητή μα. Είναι ένα ελληνικό φαινόμενο, γνώρισμα, χαρακτηριστικό, ίσω. σω ίσως είναι. Ίσως ναι. είναι. Πάντω, εγώ τα, αυτό που έχω νιώσει με το Βλάντο με δεν, δεν το είχα νιώσει ποτέ πριν. Με κανέναν προπονητή. Ναι, σου έχει δώσει κάποια. Αλλά το κέρδισε κιόλα. Ναι. Δεν ήταν μόνο επειδή ήταν αυτό που ήταν και ήρθε. Το, το κέρδισε και το κερδίζει μέρα με τη μέρα γιατί είναι ο τρόπο που μα φέρεται. Ε, και στους μικρούς, γιατί εγώ δεν βλέπω μόνο το προσωπικό μου. Το, κανα, το κάνω πολλά χρόνια αυτό. Βλέπω τι γίνεται γύρω ναι. και οι προσεγγίσεις που γίνονται σε όλους. Ε, εντάξει, ο άνθρωπος είναι... είναι ένας τόμος. Πάρ' τον, δες τι κάνει, διαβασέ τον και ανέλησέ τον. Δεν υπάρχει. Πολύ τυχεροί που έχουμε έναν τέτοιο άνθρωπο στην παγκόσμια ιδατοσφαίριση. Και πόσο, μάλλον, στο ελληνικό πρωτάθλημα σου έχει δώσει μας κάποια έτσι, συμβουλή, οδηγία, είτε πνευματικής προετοιμασίας, είτε παικτικής προσέγγισης έτσι, που εγώ... την ξεχωρίζεις, την κρατάς, λες, Τι μου είπε το, Ο, ό, ο το Γιώργος το... Χατζηδάκης <laughs> μου, είπε, μου, είπε, μετά από ένα χρόνο, μου λέει... Είχαμε μια συζήτηση με τον Πλάντο και ξέρεις, παρακολουθούσε όλα τα παιδιά, ειδικά πέρσι που δεν είχε ξαναπαιξει πέρα από τον Νικολαίδη, κάνει ένα Champions League. Πώ φερόντουσαν όλοι την υπέρμετρη χαρά του. Και εξής, εγώ ήμουνα επειδή εντάξει, έχω περάσει από τέτοιες διαδικασίες κι άλλες φορές, mm -hmm. ήμουνα κανονικά, ρε παιδί μου, δεν, δεν τρέχει κάτι. Ναι. Ε, το είχε δώσει σαν παράδειγμα και δεν το είχε πει εμένα. Ξέρεις, και ήρθε ο Γιώργος και μου το είπε. Ναι. Και λέω, κοίτα τι παρατηρεί ο άνθρωπος. Ναι. Σίγουρα, σίγουρα. <laughs> πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε τώρα και επειδή αυτός, αυτό το aquapod... Στο το podcast εδώ. Έχει στόχο να μάθουμε και κάποια πράγματα για εσά που θα έρθετε, που ίσω ο κόσμο να μην τα ξέρει, να μην τα παρατηρεί. Ε, να ξεκινήσω. Έχουμε κάποιε εδώ αποκλειστικέ πληροφορίε ότι oh. προχθέ που έπαιξε προορέκο Ολυμπιακό, η πρωταθλήτρια Ευρώπη, η οποία έχει και ένα φοβερό Έλληνα μέσα τον Κώστα Κακάρη, βρέθηκε ε, να τα σπάει πολύ στο Λευτέρη Πανταζή. Είχε βάλει στο χεράκι σου αυτό. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν τίποτα. <laughs> Έχουμε μάθει ότι έγινε χαμούλη τώρα και ναι, ε, ναι, πήγανε. Ο Κώστα το κανόνισε. Και πήγαν και περάσανε πολύ καλά. Εντάξει, ο Λευτέρη είναι ο μάστερ τη ε, διασκέδαση. <laughs> μέχρι και η Ιταλικά του είπε. Φωνάζανε εκεί αυτοί. Άλλο επίπεδο. Ναι, περα, περάσανε, <laughs> περάσανε φανταστικά. Εντάξει, χαίρομαι, χαίρομαι γιατί Εντάξει, νιώθω και περηφάνεια, για το Λευτέρη. Αλλά χαίρομαι που πέρασαν και τα παιδιά καλά και. Ωραία, πάσα Κρ... μου δίνει. Και Κρί... κρίμα που δεν πήγα. Α, δεν πήγε τελικά. Οκ, αυτό θέλαμε να μάθουμε. Λοιπόν, όχι, καμία σχέση με αυτό. Ήθελα να το πάω στο. Γράφει στίχους. Γράφει στίχους, yeah. έχει γράψει κάποια πράγματα και ίσω να μην το ξέρουνε. Πολλοί φίλοι που θα δουν αυτό το επεισόδιο. Γράφει τείχου. Έγραψε και ένα τραγούδι πρόσφατα, νομίζω, για την τη Καρμπή. Yeah. Ναι. Το οποίο τι λέει. Πάμε να, το, να τα πούμε mm. εδώ. Δεν ή θέλω να το τραγουδήσει βέβαια. Ναι, ναι, Κάποιε αποτυχημένε ναι, ναι. από πέρα έχω καταλάβει. Οπότε <laughs> πάμε μόνο να τα πούμε. Κατά πάρα ασχολούμαι από πάρα πολύ μικρό με το καλλιτεχνικό. Είμαι πάρα πολύ τυχερό γιατί ε, β, βρήκα στο δρόμο μου το Χριστόδουλο το Σιγανό και το Βαλεντίνο και ουσιαστικά μπήκα στο καράβι του. Ε, δύο θρύλοι, ειδικά ο, ο Χριστόδυλο είναι. Είναι ο Βουλιασίνοβιτς, τον... Ωπα, έπεσε, <laughs> οπα, ναι. Είναι ναι, ναι, ο Βουλιασίνοβιτς της <laughs> μουσικής βιομηχανίας. <laughs> τέλεια, τέλεια. Ε, εντάξει, έχει βοηθήσει που έχω κάποιους νοριμίες Είναι φίλος μου ο Γιώργος Αρσενάκος που έχει την πανικ. Ε, αλλά η μεγαλύτερη μου επιτυχία είναι ότι έχω γίνει φίλος με αυτούς τους ανθρώπους, με βάλανε στο team τους και ουσιαστικά προσφέρω κι εγώ ε, με το δικό μου τρόπο, μέσα από το στίχο. Γιατί αλλιώ είναι εξής, πάρα πολύ δύσκολο να προσεγγίσει τόσο μεγάλου καλλιτέχνε ναι. όπω είναι η κυρία Γαρμπή. Ε, μου αρέσει, το κάνω σαν χόμπι και πιστεύω ότι πηγαίνει καλά. Θέλει καρδιά για να γράψει. Δύο μάτα. Δύο μάτα, ψυχή. Δεν ναι, ναι. μπορεί να γράψει πιστεύω. Πρέπει να το ναι. νιώθει. Ναι. Είναι... Αυτό κάνει. Εντάξει, όταν ξέρεις, τις πριν μερικά χρόνια ε, το ένιωθα πιο πολύ. Τώρα ε, έχω μάθει να το κάνω πιο. Α, ωραία. Ξέρεις, σαν πιο. Έχει μέθοδο. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Πιο, πιο, μεθοδικά. Εντάξει, μου διδάξαν και αυτοί που είναι μάστερ. Ναι. Δηλαδή, αν, αν, αν μπει να δει τι έχει γράψει ο Χριστόδουλος Ιγανό, ε, θα πει: Α, έχει γράψει και αυτό, α, έχει γράψει και αυτό. Ναι. Εντάξει, εγώ παρακολουθώ τέτοια ωραία πολύ. Ναι. Ε, σε αυτό το σημείο θέλω να. Ε, πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας, την Extreme Camera Production, τον Χρήστο τον Κοδέλα, το φίλο μου, τη Fab Sportsware και την Διαιτολόγο Πανδώρα Πορφυριάδη που μα στηρίζει στο πρώτο μα επεισόδιο και γι' αυτό προσφέρει σε όλου όσου θα το δουν και πούν ότι είναι από το Aquapod. Μην το ξεχάσετε, παιδιά. Είναι 30% δεύτερη φορά που το λέμε. Λοιπόν, Μάριε, φτάνουμε στο φινάλε. Φτάνουμε στο φινάλε. Επομένω, επειδή είπαμε όντω να κάνουμε για λίγο χαβαλέ και να, να γουστάρουμε και τη φάση εδώ πέρα. Έχει ένα-δύο λεπτάκια να Αποθεώσει το hackout και το hackout24.com όλο ο χρόνο. Τι να πω, συγχαρητήρια, παιδιά, φανταστικό χώρο. Ελπίζω ότι θε πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Είναι μεγάλη μα τιμή. Το γούρι θα φανεί σε λίγο καιρό, οπότε θα ενημερωθεί. Πώ φάνηκε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να πω για αυτό το ωραίο πράγμα που έχετε φτιάξει, θέλω να πω επίση ότι μια εταιρεία που με στηρίζει πάρα πολύ πέρα από την ομάδα μου είναι η Ubitech και είναι πάντα δίπλα μου. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και είμαι από τους πρώτους αθλητές ε, στο χώρο που ουσιαστικά έχει μια τέτοια βοήθεια, γιατί ε, το κομμάτι του των social, εμείς δεν το έχουμε δουλέψει όσο mm -hmm. θα έπρεπε. Είναι αλήθεια και, αυτό. Και είναι τεράστιο λάθος. Μακάρι να ανθίσει. Μακάρι να ανθίσει. Προσπάθησα από το CIE, ξεχάσα να το πω πριν, και έφτιαξα και το CIE Entertainment και παίξανε και κάποια παιδιά στο Ναυάγιο. Εξαιρετικά. Μπορώ να συμπληρώσω. Ναι και πήραν και κάποια χρήματα, οπότε ήταν και αυτό ένα κανάλι. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό τα social να τα δουλεύουμε και για το άθλημά μας ναι. και για ένα έξτρα έσοδο. Χρειάζεται εξωστρέφεια. Ναι. Και σίγουρα έτσι μπορείς να προσελκύσεις και προσωπικούς χορηγούς ε, και ανθρώπους που σε στηρίζουν, όπως στηρίζει εμένα η ε, Τώρα, για αυτό που έχετε φτιάξει, πραγματικά, παιδιά, δεν υπάρχει. <laughs> Για μένα είναι ότι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή και θα τρέξει στο χώρο. Δηλαδή και ό,τι πιο σημαντικό. Είναι πολύ, πολύ, σημαντικό. Είναι μετά ας πούμε την ενημέρωση που είναι τα σκορ στα παιχνίδια και που είναι και κάτι πάρα πολύ δύσκολο και κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να ενημερώνει ναι. ο κόσμος. Πιστεύω ότι αυτό εδώ το εγχείρημα που έχετε κάνει είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει όσα χρόνια εγώ είμαι στο χώρο. Ε, εντάξει, πολύ τιμητικό. Πολύ τιμητικό. Και θα το δεις γιατί έχει ενδιαφέρον. Ναι. Ε, το community <laughs> μας θα το βλέπει σίγουρα. Ναι. Και ενδεχομένως, ε, ξέρεις, κάποια στιγμή, ναι, σαν μια μετοχή αυτή, θα, θα ξεφύγει και θα, θα ανοίξει. Ε, επειδή έχει δίκιο ο Μάριος, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe. Και εσύ πιτσιρικά που πας να πατήσει skip στα τελευταία δέκα δευτερόλεπτα, μην το κάνεις ακόμα. <laughs> λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, να πω κι εγώ για αυτή την προσπάθεια που γίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό να φιλοξενούμε πέρα από επιτυχημένου αθλητέ και ωραίου τύπου, και αυτό κάναμε σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαλά ε, μου. πραγματικά είμαι πολύ περήφανο που ξεκίνησε αυτή η ιστορία εδώ. Όντω πιστεύω ότι θα πάει καλά. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ομάδα του Άκου 24, όλα τα παιδιά και τον Pixels, του Αν και τον Χρήστο τον Κοδέλα που μας βοηθάνε πάρα πολύ. Για όλα αυτά. Ε, θέλω πάρα πολύ να πάει καλά. Θέλω πάρα πολύ να είναι αληθινό, να μην ηθικολογούμε, αλλά να λέμε πράγματα, να μην προσβάλλουμε κανέναν, αλλά να βοηθάμε να ακουστεί η φωνή των αθλητών, των προπονητών ή οποιονδήποτε διαιτητών, παραγόντων και να κάνουμε ωραίε συζητήσει πάνω στο άθλημα, γιατί πάνω απ' όλα είναι ο ικρό στίβο γενικότερα, γιατί η εκπομπή μα θα αφορά όλα τα αθλήματα. Και, όσον αφορά, και, και, λίγο παραπάνω το σπορ υδατοσφαίριση. Οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ, στηρίξτε την προσπάθειά μας και ραντεβού στο δεύτερο επεισόδιο του Aquapod. Μαρέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστώ.